Έτσι που λέτε, πέρασαν οι γιορτές, πάει για το αρνί του Πάσχα και επιστρέψαμε στην πραγματικότητα, η οποία δεν ξέρω πόσο ωραία είναι. Εσείς θα μου πείτε, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να σας ακούει, να του λέτε πόσο ωραία είναι η πραγματικότητα και αυτός να μεταφέρει προς τα έξω τους μύχιους πόθους σας, τις επιθυμίες σας, τα παράπονά σας και ό,τι άλλο. Θα μου πείτε τι έχει γίνει, συλλέκτης παραπώνων, έλατε τόσα χρόνια. Έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό. Και εκείνο που με κουράζει περισσότερο και σας το λέω κάθε φορά είναι το εξής. Εμείς να τρέχουμε, να βγάζουμε τα θέματα, δεν λέω αγωνιζόμαστε, μερικοί δημοσιογράφοι παριστάνουν για τους αγωνιστές, δηλαδή τον Τζοβόλα με λίγα λόγια. Όχι. Κύριε, κάνεις αυτή τη δουλειά γιατί σ' αρέσει. Ο δημοσιογράφος είναι μια δουλειά που την κάνεις γιατί σ' αρέσει. Όχι γιατί αγωνίζεσαι, κάνεις καμιά θυσία. Και έτσι δεν μ' αρέσει καθόλου να ακούω και εκείνα τα ευχαριστώ και μάχες που δίνετε και οι αγώνες που κάνετε. Δεν κάνουμε κανέναν αγώνα. Δεν δίνουμε καμία μάχη. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Αυτό αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι κάνουμε κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Και γίνεται με μεράκι. Και επομένως το μεράκι δεν μπορεί να έχει αρπαχτές, δεν μπορεί να έχει υπονομεύσεις, δεν μπορεί να έχει όλες αυτές τις αθλειότητες και τις αλητίες που παρατηρείτε στις διάφορες, εν πάση περιπτώσει, εκφάνσεις της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία είναι ένα ανελαίητο κυνηγητό της είδησης και της πραγματικότητας. Αυτής που ο κόσμος δεν γνωρίζει και πρέπει να μάθει. Επομένως, μοναδικός πελάτης του δημοσιογράφου και εντολέας του είναι ο πολίτης. Δεν μπορεί να είναι ούτε επιχειρηματίας, ούτε υπουργός, ούτε ο καναλάρχης, ούτε η μαμά του, ούτε ο μπαμπάς του. Ιδανικές συνθήκες, θα μου πείτε, που συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν και εξαιρετικοί πολίτες. Τώρα τις γιορτές που γύρισα, πήγα στην Καρδίτσα, ανέβηκα στα Γιάννενα, πέρασα στη Βέρεια, κατέβηκα στη Λαμία, πήγα στα Καμένα Βούρλα. Στα Καμένα Βούρλα συνάντησα τρία εκπληκτικά παιδιά, που μου ζήτησαν να τους στείλω και τα χαιρετίσματα από την τηλεόραση και τους τα στέλνω τώρα. Δύο γυμναστές, τρεις γυμναστές, οι οποίοι αγωνίζονται για τον επιούσιο. Ο Χρήστος και οι δύο Νίκη, τρία εξαιρετικά παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ήθος, δεν μπορείτε να φανταστείτε άποψη, ιδέες για τη ζωή, όρεξη για τη ζωή. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε και τη μοναξιά την οποία εισπράττουν αυτά τα άτομα, γιατί τα Καμένα Βούρλα που δεν είναι στην Αφρική, είναι εδώ κοντά στην Αθήνα, ανήκουν και αυτά στην αποκλεισμένη ελληνική περιφέρεια, η οποία ζει το δράμα της. Και τώρα αυτό το δράμα, παντού. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε θα έχει Wi-Fi όλη η Ελλάδα. Ποιο Wi-Fi? Εδώ πήγαμε σε ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννα, δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο ούτε Wi-Fi. Ποιο Wi-Fi? Το Wi-Fi είναι όνειρο θερινής νυχτός. Το 3G και το 4G μόνο στην πλατεία την κεντρική των Ιωαννίνων. Παρά έξω στα χωριά τίποτα. Εγκατάλειψη και μοναξιά. Χωριά που είχαν 300-400 χίλιους κατοίκους έχουν τώρα 15. Και σιγά σιγά μαραζώνουν. Δημοτικές εκλογές. Και από εκεί που ψήφιζε το κάθε χωριό μόνο του για τον πρόεδρό του ή κάθε κομμόπολη για τον δήμαρχό της, τώρα μαζεύονται 10-15 με τα καινούρια κόλπα γύρω και αποδίστρια για τα υπόλοιπα, γιατί συρρυκνώνεται η περιφέρεια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και μαζεύονται όλες τις μεγάλες πόλεις. Και τώρα θα δείτε τους υποψήφιους δημάρχους, περιφερειάρχες, νομάρχες, τους δημοτικούς συμβούλους να σας λένε μεγάλα λόγια. Θα δούμε όμως. Έχουμε πολλούς σήμερα. Θα δούμε πόσο μεγάλα λόγια θα μας πούν. Θα αρχίσω από την αριστερή πλευρά, την Αδριάννα Αλεβίζου, υποψήφια δημοτική σύμβουλο Ηλίου, φιλόλογο και νομικό. Χαίρετε, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Είδατε που σας ξαναφέραμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Φιλόξενη που είναι συνεργάτης μου. Τον Νίκο Βολάκο, υποψήφιο δήμαρχο Σαρονικού, πολιτικό μηχανικό. Καλησπέρα σας. Τον Δημήτρη Πιτούλη, υποψήφιο δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ρώτησα και έμαθα τι πηξίδα πολιτική έχει ο καθένας. Ξέρω τώρα εδώ μέσα ποιοι είναι αριστερή δεξιά, αφήσω να το καταλάβετε μόνοι σας. Από τα συμφραζόμενα, δεν σας λέω περισσότερα. Το Γιώργο Κομνηνάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Διονύσου Μεσίτη. Καλησπέρα σας. Είναι ένας από τους λίγους αριστερούς εδώ μέσα, να ξέρετε. Και την Αρίστη Αρβανιτίδη, μητέρα ενός παιδιού, ενός ποδηλάτη,
ο οποίος έπεσε με το ποδήλατό του σε ένα ανοιχτό φράτιο. Όποιος επιλέγει την οικολογική λύση του ποδήλατου τιμωρείται σε αυτή τη χώρα. Και το παιδί, επειδή το είδα, έχει τέτοια τραύματα και τόσο έτσι... Δείτε τη φωτογραφία για να καταλάβετε τι έπαθε αυτό το παιδί, το οποίο επέλεξε το παιδί της, δηλαδή το οποίο επέλεξε να πηγαίνει με το ποδήλατο, να μην γίνει βενζίνη, να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, να μην δημιουργεί θορύβους στον κόσμο, να μην τίποτα. Ε? Η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ποδηλατόδρομους και η Αθήνα έχει ανοιχτά φρεάτια. Έτσι υποδέχεται τους ποδηλάτες της. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Φαντάζομαι τη λαχτάρα τραβήξατε. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο στο διαδίκτυο, γιατί βγήκε από το zoukla.gr και είχαμε μία απίστευτη λίστα παιδιών που έπαθαν ό,τι και ο γιος σας. Δεν τα καλύψανε ποτέ. Τα αφήσανε ανοιχτά και 4 χρόνια τώρα πέφτει κόσμος μέσα. Ναι. Και δεν είναι υπεύθυνος κανείς. Έχω και χαρτιά που λένε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι. Και πώς πηγαίνουνε και βάζουν υποψηφιότητα και θέλουν να τους εκλέξει ο κόσμος και να βγουν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες και νομάρχες. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ έχω ήδη αρχίσει να βλέπω τις διαφημίσεις, μπουλτόζες από εδώ, έργα από εκεί, κούρεμα δέντρων από την άλλη. Εν τω μεταξύ είναι μερικοί δρόμοι οι οποίοι γίνονται εδώ και 15 χρόνια. Ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο, είτε για τις κοινοβουλευτικές είτε για τις δημοτικές εκλογές, κουρεύουν 10 δέντρα. Στρώνουνε 3 μέτρα άσφαλτο και μετά πάμε σε επόμενες εκλογές. Ναι, αλλά αυτή η κοροϊδία δεν μπορεί να συνεχίσει. Πάμε από την άλλη μεριά του τραπεζιού. Είναι ο Νίκος Διαλυνάς, δικηγόρος. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Παγίδα θανάτου. Είναι η ευρωβουλευτής, υποψήφια ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νατάσα Ράγιο, η οποία έχει, το καταγγέλλω δημόσια, 3/4 μέσα στο κομμωτήριο. Δηλαδή ο κόσμος καίγεται και η Νατάσα χτενίζεται μέσα. Και περιμένω τόση ώρα να έρθει εδώ και μου λένε μην παρουσιάσεις ακόμα τους προσκεκλημένους, δεν τέλειωσε η Νατάσα. Τώρα θα έρθει για να την περιποιηθώ. Έχουμε το Θόδωρο Μαξούρα, υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα σήμερα να μπορώ να εκφράσω την άποψή μου δημοσία. Να είστε καλά. Εμείς το, έτσι, γιατί ο όρος του Δημοτικού Συμβούλου είναι λίγο αδικημένος. Έχουμε τη Μάγδα Σπηλιοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Δηλαδή από πότε είστε στο ΣΥΡΙΖΑ? Από την ίδρυσή του. Και πριν ήσταν στο Συνασπισμό? Συνασπισμό. Και πριν το Συνασπισμό? Κομμουνιστικό κόμμα. Κουκουέ. Κουκουέ. Έχετε ρίζες αριστερές. Και πριν το Κουκουέ? Στο σχολείο μέχρι να... Μέχρι να μεγαλώσω να πω. Κυρία Σπηλιοπούλου, τι δουλειά κάνατε? Στον ιδιωτικό τομέα, λογιστικά φοροτεχνικά. Μάλιστα. Ανήκετε δηλαδή στην ομάδα του Τελώνη και του Φαρισαίου, έτσι? Υπερβολές. Αλλά εντάξει, έτσι για να το κάνουμε λίγο χιουμοριστικό. Τι χιουμοριστικό? Όλοι οι λογιστές που ξέρω σκέφτονται παράθυρα για να μην πληρώσουν το φόρο που πρέπει οι πελάτες τους. Εγώ λέω ότι αφήνει η νομοθεσία παράθυρα. Ναι, σωστά. Και μπορεί να τα αφήνει και επί τούτου. Εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθετε στην εξουσία, δεν θα αφήσετε τέτοια παράθυρα, υποθέτω? Η δική μας η προσπάθεια θα είναι να μην γίνουν αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Έτσι είναι το σωστό. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πολύ απλό που μόλις είπατε... Φαίνεται πολύ απλό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα λόμπις, όλα αυτά. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι θα προσπαθήσουμε εντίμως, με γνησιότητα, με καθαρότητα, να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Αυτό σαν μια γενική έτσι, τοποθέτηση και για αυτό το θέμα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί φύγατε από το Κουκουέ και πήγατε στο Συνασπισμό? Κοιτάξτε, ήταν η περίοδος που ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή και του ΚΚΕ, είχε τη γνωστή περίοδο, τα γνωστά προβλήματα, έγιναν επιλογές από πολλούς και πολλές, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, θυμάστε τότε, την περίοδο εκείνη, πάρα πολλοί και πολλές,
όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα αποφάσισε να φύγει από την παράταξη του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, παραμείναμε, το σκεφτήκαμε και κάναμε την επιλογή και μείναμε. Τώρα το γιατί ο καθένας προσωπικά την περίοδο εκείνη έκανε αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι μια μεγάλη υπόθεση, είναι προσωπική κρίση, προσωπική ευθύνη του καθενός μας τότε. Να σας πω όμως σε ό,τι με αφορά ότι δεν το μετάνιωσα. Έτσι κι αλλιώς η περιπέτεια στον χώρο της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς που εγώ θητεύω έκτοτε είναι μια περιπέτεια και εγωιτευτική και αγωνιστική και ριζοσπαστική. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δεν έχω καθόλου μετανιώσει που έκανα την επιλογή αυτή. Όταν συγκυβέρνησε το ΚΚΕ με τον Μητσοτάκη και το συνασπισμό, σας ενόχλησε αυτό ή είπατε άντε είναι ένα βήμα προς την εξουσία? Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά, για να κρίνουμε τα πράγματα, πρέπει να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη, στο κλίμα εκείνο, στο κλίμα μέσα στην κοινωνία, στο πολιτικό κλίμα που επικρατούσε και να το κρίνουμε. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, μπορεί κανείς να πει, να κάνει οποιαδήποτε κρίση και να αδικήσει και πράγματα με την κρίση που θα κάνει. Όμως τότε η προσδοκία, αν θυμάστε, δεν μπορούσε να... όλη η κοινωνία είχε υπερφαλαγγιστεί από ένα κλίμα σκανδάλων, διαφθοράς, πραγμάτων, να υπερβούμε πράγματα. Μια προσπάθεια να υπερβούμε και μεγάλες αντιθέσεις των πολιτικών παρατάξεων και τα λοιπά, που παρά τις προσπάθειες που έκανε με νομοθετικές ρυθμίσεις, ας πούμε, η πρώτη πενταετία του ΠΑΣΟΚ, παρά τα αυτά υπήρχαν και τέτοιες αντιθέσεις. Ήταν δηλαδή ένα ολόκληρο κλίμα και αυτό μέσα και έγινε. Παραδόξως μου λέτε κάτι το οποίο ιστορικά έχει κριθεί εντελώς διαφορετικά, ανάποδα δηλαδή. Πως ναι, τα γεγονότα ναι, σας λέω, δεν κρίνονται ποτέ εν θερμό, αλλά μετά από πάροδο ετών, ναι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε λογικά συμπεράσματα. Εσείς μου λέτε ότι τώρα μετά την πάροδο τόσων ετών δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ψύχρεμο συμπέρασμα, αν ήταν λάθος ή όχι η συγκυβέρνηση. Μπορούμε να βγάλουμε, αλλά εγώ λέω ότι οι επιλογές εκείνες. Τι δουλειά όμως έχει αλεπού στο παζάρι? Δεν ξέρω για την αλεπού τι δουλειά έχει. Η αριστερά δηλαδή, τι δουλειά είχε με το Μητσοτάκη? Δεν ξέρω για την αλεπού, αλλά ξέρω ότι τα επιχειρήματα των τότε επιλογών αφορούν το κλίμα και τις συνθήκες της τότε. Ζόρδιο, πώς λένε, ελάτε, τριομφάλε. Παρακαλώ κύριε Ράγιο, ελάτε. Κοιτάξτε, θέλετε, είναι ως πρώην τηλεοπτική στάρ, θέλει να κλέψει την παράσταση. Δηλαδή, νομίζεις ότι μπαίνει μέσα στο πλατό η Ρούλα Κορομιλά. Ορίστε, έπεσε και το μικρόφωνο. Φέρτε την εδώ, φέρτε την εδώ, φέρτε την εδώ, έλα. Τα κάνει πάλι όλα. Έλα και εσύ μαζί, έλα τώρα που θα τα βάλει. Αντί να μου πεις ευχαριστώ πολύ που ήρθα. Τρεις ώρες έφαγα και πέντε ώρες να φτάσω στην Πάτρα πίσω. Μου λες ότι κάθομαι και... Αλλά εγώ δεν θέλω να εκθέσω τους συναδέλφους μέσα. Η Πάτρα δεν είναι τόσο μακριά. Νατάσα Ράγιο. Γεια σας. Λοιπόν, ένα το δεξιό παιδί του Αιγείου. Ορίστε, εκεί σας έχουμε δίπλα. Το δεξί. Α, έχουμε και διαχωρισμούς δεξιά-αριστερά, κεντροαριστερά, κεντροτέτοια. Γιατί να θα πούμε από πού προέρχεστε και με ποια. Εγώ προσωπικός από το Αίγιο, με καταγωγή από την Πυρσό Γιάννη Κονίτσης. Ευχαριστώ. Σας πήρε πακέτο ο Σαμαράς από την Κόνιτσα, δηλαδή, και σας έβαλε υποψήφια ευρωβουλευτή. Δεν πέρασε ωραία που πήγε στην Ήπειρο? Όχι. Γιατί? Γιατί είχε κρύο 0 βαθμούς Κελσίου και τα Χριστούγεννα που είχα πάει στο Καϊμαξαλάν ήταν πιο ζεστά. Λοιπόν, κάτσε τώρα κάτω να σου πω. Πέρασα ωραία γιατί έχει ωραίους ανθρώπους, χαρούμενους, ευχάριστους, κεφάτους και φιλόξενους. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Δεν αργούν στα τραπέζια για να χτενίζονται 2 ώρες. Εγώ φταίω. Είχατε στον ταλέπορο τον μακιγέρι 6 γυναίκες. Πώς να τα καταφέρει με 6 γυναίκες? Ήσασταν οι πιο άτυχοι από 6 γυναίκες, δεν θα εκλεγείτε ποτέ. Εντάξει, δεν είναι καλά. Άμα σα δένει τέτοια ατυχία. Να σα πω κάτι. Γυναίκες, ζούγκλα το έχουμε κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, όντως. Ναι, αλλά όπως το είπες, κάποια πράγματα γίνονται για κάποιους λόγους. Ήρθα να κάνω εντύπωση. Μάλιστα, έλεγα λοιπόν, μιλούσα με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής, την κυρία Σπηλιοπούλου. Λίγο πήγαμε στο παρελθόν. Επειδή μου αρέσουν έτσι οι κουβέντες με τους αριστερούς,
Πάντως, αν θυμάστε τότε, είχαμε και ένα στόχο, τον είχαμε πει. Το θέμα της απλής αναλογικής για μας ήταν μεγάλη ιστορία. Στις συζητήσεις όλες υποτίθεται ότι θα ήταν στο τραπέζι, ότι αυτό θα ήταν μια βασική προσπάθεια που θα γινόταν τότε από την κυβέρνηση. Δυστυχώς, και γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό, τελείωσε όλη αυτή η ιστορία εξαιρετικά σύντομα, θα το θυμάστε κι εσείς και όλοι. Αυτό δεν έγινε λοιπόν, κατορθωτό, το είχαμε αναφέρει σε πολλούς τόνους την περίοδο εκείνη. Τι ωραία κουβέντα θα ανοίξουμε σήμερα, γιατί εδώ δεν μιλάμε εμείς για τα προβλήματα των Δήμων, των υποψηφίων, αλλά μιλάμε για την κεντρική πολιτική σκηνή, ούτως ώστε καθένας από τις θέσεις του να κριθεί αν έχει την ικανότητα να είναι υποψήφιος. Δηλαδή, αν φωνάξουμε τώρα τα παρελκόμενα των κομμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα στήριζαν το συνδικαλισμό και την αυτοδιοίκηση και τρέχαν πίσω από τα κόμματα, γι' αυτό έγιναν και όπως έγιναν τα πράγματα, δεν θα είχε το πράγμα ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή. Ο τηλεθεατής όμως, ο οποίος είναι μπασμένος στα κόλπα και πονηρεμένος για ό,τι συμβαίνει, περιμένει τώρα να δει το χαρακτήρα του καθενός ξεχωριστά για να κρίνει αν πρέπει να τον ψηφίσει ή όχι. Άλλωστε τα προγράμματα των κομμάτων δεν τα διαβάζουν πλέον οι ψηφοφόροι. Έχω αυτή την αίσθηση. Αν έχετε διαφορετική αίσθηση, μου το λέτε. Και θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κομνηνάκη, που είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Διονύσου Μεσίτης και αριστερός, όπως μου είπε. Συμφωνείτε? Εγώ θέλω να ρωτήσω με στην ερώτηση κυρία που μου κάνατε, ας πούμε, πριν. Το αριστερός τοποθετείται απαραίτητα σε κάποιο κόμμα? Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι είναι αριστερός, τι ψηφίζει, ας πούμε? Όχι, εγώ είμαι ελεύθερο πουλάκι. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, αλλά είμαι βαθύτατα αριστερός. Κάπως και έτσι θα σας πω ότι με επηρέασε. Με επηρέασε η Ιταλία, οι σπουδές μου στην Πολόνια, οι άνθρωποι που είχαν μια πολύ ωραία άποψη, οι αγώνες που κάναμε για το διαζύγιο, για την έκτρωση, για τα δικαιώματα της γυναίκας. Φίλες μου ήταν όλες φεμινίστριες. Αυτά όμως το 1974 στην Ιταλία, έτσι. Και πολλές ερυθρές ταξιάρχες. Όχι, το 2014. Ο Ρενάτο Κούρτσο που ήταν συμφοιτητής μου και συμμαθητής μου, με ένα πουλοβεράκι πλεκτό, ένα παιδάκι το κορόιδευε οι κοπέλες στο Πανεπιστήμιο Ιταλίδες, γιατί είχε πλεκτό μπλουζάκι από τη μαμά του από ένα ορεινό χωριό που καταγόταν. Και όταν μάθαμε ότι ο Ρενάτο ήταν ο αρχηγός, τρίβαμε τα μάτια μας όλοι. Και βεβαίως κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες και γκρουπούς και όλα. Εκεί που γνώρισα τους καλούς μου φίλους μέσα από τις μουσικές του Λούτσο Ντάλα και του Φραντσέσκο Γκουτσίνι. Σημαντικών ανθρώπων, του Φεντερίκο Φελίνι και πολλών άλλων που είχα την τύχη να τους γνωρίσω. Όταν όμως ήρθα στην Ελλάδα, με πήραν από πίσω κάτι τύποι με αμπέχονα του Κουκουέ και μου λέγανε ότι θα σε σκοτώσουν στο ξύλο αν ξαναεμφανιστείς, διότι παριστάνεις τον ευρωαριστερό. Και λέω, τι λένε αυτοί ρε, τρελοί? Έχουμε καμιά διαφορά εμείς? Εγώ γύρισα από ένα χώρο που λεγόταν Παρτίτο Κομμουνίστα Ιταλιάνο. Και οι Έλληνες κομμουνιστές θέλουν να με καθαρίσουν. Μετά, εντάξει, πήγε το μυαλό μου σε άλλα πράγματα. Πήγα συμφωνία του Τολιάτη. Διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί δεν είχαν εμφύλιο οι άνθρωποι. Ενώθηκαν, συνέχισαν. Δεν έγιναν ποτέ δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έτσι ήταν. Όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι ένας σοβαρός χώρος σήμερα. Μπορεί να μοιάζει με το μουσείο της Madame Tissot, αλλά οι άνθρωποι είναι έντιμοι, καθαροί και προσπαθούν. Οι ψηφοφόροι τους είναι θυμωμένοι μαζί τους. Και τα αποτελέσματα θα τα δείτε σε αυτές τις εκλογές που έρχονται. Είναι θλιβερό να φεύγουν από την πολιτική σκηνή χώροι που έχουν γράψει ιστορία με το αίμα των ανθρώπων, με αγώνες. Πιθανόν να είναι έντιμη και σταθερή σε κάποιες θέσεις, αλλά η κοινωνία εξελίσσεται και πρέπει να εξελίσσονται και εκείνοι. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι, προφανέστατα, αλλά πρέπει να εξελισσόμαστε. Εγώ με την έννοια αριστερός που είπα πριν, για να το διευκρινίσω, τοποθετώ τον εαυτό μου ότι πρώτα ενδιαφέρομαι για μια κοινωνία και μετά για το ποιος θα βγάλει περισσότερα ευρώ. Συμφωνείτε λοιπόν για εκείνη την περιβόητη συνύπαρξη Κουκουέ που είπε ο Φλωράκης τότε και με τον διάβολο θα συμμαχήσουμε αρκεί να πέσει το Πασόκ, και τον συνασπισμό του Κωνσταντόπουλου Εισαγγελέα? Σε μια ταραγμένη ιστορική όχι περίοδο. Να πέσει το Πασόκ. Ορίστε. Όχι να πέσει. Αυτόν τον τύπο τον έχετε ακόμα η στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κάθαρση αυτό. Να σας πω.
μία κυρία βουλευτή η οποία έκανε συμβόλαια με την εταιρεία Χρυσού την προηγούμενη και τώρα που δεν της έκαναν συμβόλαιο στην καινούργια εταιρεία Χρυσού ξεσηκώνει τον κόσμο εκεί πάνω και κάνει διαδηλώσεις που την είχα εδώ στο τραπέζι και της έδειξα τη σύμβασή της με την προηγούμενη εταιρεία Χρυσού. Γιατί δεν την απομακρύνατε από το ΣΥΡΙΖΑ? Τον άλλον τον βουλευτή που έχει τελεσίδικα αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι έκλεψε τον κόσμο και τους συναδέλφους του, γιατί δεν τον διώξατε από το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά είναι τα παραπονά μου. Ποιο βουλευτή λέτε, πέστε μου. Να σας πει, ποιον λέμε, κύριε Διαλυνά. Εάν το πώς το λένε τον... Τον κύριο Μητρόπουλο. Τον κύριο Εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο. Ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα, έφερα το χαρτί από τον Άριο Πάγο, εδώ, ότι κύριε, κάνατε αυτή τη βρωμοδουλειά τότε, έχετε καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί δεν τον περάσετε από την Κεντρική Επιτροπή και από τα όργανα να του πείτε. Δεν τον γνωρίζω. Θέλω να σας πω εντύμως πάλι. Τρεις συνάδελφοί σας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εδώ εκλεκτοί άνθρωποι, ναι, που εγώ τους εκτιμώ πολύ, μου είπαν θα δεις τι μέτρα θα πάρουν. Κολοκύθια. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Σε ό,τι με αφορά σήμερα που εγώ είμαι εδώ, θέλω να σας πω ότι δεν γνωρίζω. Θα σας εφοδιάσω με τρεις καταπληκτικούς φακέλους να πάτε να τους βουτήξετε από το αυτή, διότι αυτοί δημιουργούν τα προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν στα χάλια που είναι σήμερα ο σοσιαλιστικός κέντρο-αριστερός χώρος, αν τράβαγαν τα αυτιά. Αλλά σκέπαζαν, κουκούλωναν, έκαναν. Τα αποτελέσματα τα είδατε και τα χάρια. Αντί να στέκεται το ΠΑΣΟΚ στη θέση του, ούτε καν η Νέα Δημοκρατία, που έχει τα μαύρα της χάλια τώρα. Μου έλεγαν, κάποια κυρία μου έλεγε μέσα γιατί η ελιά θα πάει. Λέω, εσείς θα γίνετε το κουκούτσι της ελιάς τώρα, η Νέα Δημοκρατία. Θα δείτε τα αποτελέσματα που θα δείτε στις... Όχι στις ευρωεκλογές, αυτά είναι ανέκδοτα. Στις άλλες εκλογές θα κριθεί το ποιοι θα μπουν στο κοινοβούλιο. Γιατί και ποιοι θα κυβερνήσουν. Γιατί είναι ανέκδοτο οι ευρωεκλογές, δεν το κατάλαβα. Γιατί ο κόσμος... Γιατί είμαι ποσοστά, γιατί ξέρετε, γιατί όχι, με συγχωρείτε να λέω. Γιατί... Επειδή οι ευρωεκλογές, ξέρεις... Θα πω εγώ γιατί είναι, γιατί ο κόσμος ψηφίζει πιο χαλάρα. Πριν φύγουμε από τον κύριο Μητρόπουλο, επειδή δεν είναι απλό να είμαι παρούσα, να... θέτετε ένα θέμα και μάλιστα να λέτε υπάρχει φάκελος. Δεν είναι καθόλου απλό, ειλικρινά σας το λέω. Κάναμε 5 εκπομπές. Εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ που δεν έτυχε να τις παρακολουθήσω και έτσι να έχω μια άποψη, να έχω συζητήσει με τον ίδιο τι συμβαίνει ώστε να δώσει απαντήσεις. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Νομίζω ότι θα ήταν και λογικό και έντιμο, να το πω έτσι, να μιλήσετε με τον ίδιο τον κύριο Μητρόπουλο, να δώσει τις απαντήσεις που όχι μόνο θεωρεί ότι πρέπει να δώσει. Μακριά από εμάς. Διότι εγώ δεν. Όχι. Εσείς καλά κάνετε και παίρνετε αυτή τη θέση και τον καλέσαμε και τηλεφωνήσαμε και ήρθανε και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν ότι θα δείτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, δεν έγινε τίποτα. Με την κυρία Ιγκλέση που ήρθε εδώ επίσης, της έδειξα τη σύμβαση από την προηγούμενη εταιρεία Χρυσού που είχε υπογράψει και είχε πάρει έργο ολόκληρο με δενδροφυτεύσεις. Πώς, κυρία Ιγκλέση, στην προηγούμενη εταιρεία Χρυσού ήταν άγγελοι και στην επόμενη είναι διάβολοι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κοροϊδεύουμε την κοινωνία και τον κόσμο. Δεν έγινε τίποτα. Τον κύριο Μητρόπουλο τον ταράξαμε στα τηλεφωνήματα να μας απαντήσει, γιατί είχαμε και καλές σχέσεις στο παρελθόν. Θεωρούσαμε ότι ο εργατολόγος κύριος Μητρόπουλος δεν θα έχει κάνει τέτοια δουλειά με μια ιστορία την οποία αναπτύξαμε εδώ πέρα για μια μεγάλη περιουσία, κληρονομιά μιας μεγάλης σημαντικής οικογένειας όπου έγινε της χαμός εκεί πέρα και τον μήνυσαν και οι συνάδελφοί του δικηγόρου που έχασαν τα λεφτά. Λοιπόν, αφήστε αυτά, εγώ δεν θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Η νοοτροπία. Ο μεγαλύτερος εχθρός, το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μία σωστή φράση είπε στη ζωή του. Ο Γιώργος ο νεότερος, έτσι. Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός σε αυτόν τον τόπο είναι η νοοτροπία. Δεν αλλάζει. Είναι πολύ σωστό αυτό. Μα εδώ είναι θέμα προσώπων. Συγγνώμη, για έλεγχο να παρουσιάσω τους επόμενους. Ναι. Η κυρία Τριανταφυλιά Διαμαντοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, χειρουργός, οδοντίατρος. Και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και καταρχάς να πω καλησπέρα και εγώ, να ευχηθώ χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη, ναι. Ο Θηλυκός Άδωνης που είπα την προηγούμενη φορά. Τώρα αυτό, ναι. Γιατί δεν βλέπετε ότι... έτσι τώρα. Μα δεν μου δίνετε το λόγο, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι, μόλις τη συνάντηση. Δεν μου δίνετε το λόγο και αναγκαστικά έπρεπε να μιλήσω. Δεν γινόταν. Η κυρία Αναστασία Μανολοπούλου Νικολοπούλου,
σύζυγος του κυρίου Νικολόπουλου, έτσι. Ναι. Υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό. Δηλαδή έχουμε τα παιδιά από την Πάτρα εδώ πέρα. Λείπουν και άλλοι για να είναι από τα παιδιά από την Πάτρα. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο τα παιδιά από την Πάτρα. Καλά, εσείς ήσασταν στο ίδιο κόμμα κάποτε. Πώς χώρισαν οι δρόμοι. Καλά, ξέρετε πόσοι εδώ πέρα ήταν. Εγώ παραμένω σταθερή πάντα. Εγώ, αν φύγω από κάποιο κόμμα, θα πάω σπίτι μου, δεν θα πάω σε άλλο. Ενώ η κυρία Νικολοπούλου είναι ασταθής ως χαρακτήρας. Τώρα εμένα ρωτάτε για την κυρία Νικολοπούλου. Απλώς θεωρώ ότι να κάνουμε την κουβέντα αργότερα για τα πρόσωπα και τα κόμματα. Γιατί κάπου τα έχουμε μπερδέψει. Τι λέει η κυρία Νικολοπούλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Αν νομίζετε ότι θα βάλετε την Πάτρα να τσακωθεί. Μπράβο, πες το. Ναι, μπλέξετε με δύο ξανθές που δεν είναι ξανθές. Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά και από μένα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ευκαιρία μου που μου δίνετε. Και επειδή έχει γίνει ήδη μια συζήτηση, εγώ θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα που ακούστηκαν. Ότι στη χώρα της Λακούβας το WiFi φαντάζει ραπανάκια για την όρεξη, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Χώρα της Λακούβας, Στη σωστά, χώρα της Λακούβας, για την περίπτωση της κυρίας Αρβανίτη, συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά. Αρβανιτίδη. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι τις ευρωεκλογές δεν πρέπει να τις παίρνουμε πλέον τόσο ελαφρά. Για δύο πολύ διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, γιατί πλέον οι αποφάσεις για τη ζωή μας παίρνονται στην Ευρωβουλή. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει εμείς οι Έλληνες. Αν κάνουμε μια δημοσκόπηση στον δρόμο και πούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου πούνε επιδοτήσεις, θα σου πούνε τέτοια πράγματα, Βρυξέλλες, Στρασβούργο, και δεν ξέρουν ότι αυτό που έρχεται με τον ελαφρύ και αγγελικό τίτλο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι γίνεται νόμος του κράτους και άρα οι αποφάσεις πλέον για τη ζωή μας παίρνονται εκεί. Και δεύτερον, οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να δοθεί μήνυμα. Αυτό που λέτε εσείς για τις εθνικές, τώρα πρέπει να δοθεί. Αυτό το όσο εδώ και μην παρέχει, το δεν αντέχουμε άλλο που ακούμε στο δρόμο, τώρα πρέπει να ακουστεί δυνατά μέσα από την κάλπη. Έτσι ακριβώς, και έτσι, να μην υπάρξει αποχή. Και όχι μόνο, να μην υπάρξει η συνήθις αποχή του 50%. Έτσι ακριβώς. Και θεωρώ, αν το θέλετε, ότι δεν είναι μόνο ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, αλλά τις δίνει και χαρτί, εφόσον θέλει να το χρησιμοποιήσει, γιατί αυτό είναι ερωτηματικό, προς τους εταίρους του εξωτερικού για κάποιες περαιτέρω διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Και ο αγαπητός Γιώργος Φίλης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Κακλαμάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο συνδυασμό Αθήνα, πόλη της ζωής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά εμένα πιο πολιτικό, ας πούμε, καπέλο που φοράω. Ναι, κάναμε σήμερα στο Δημαρχείο, έγινε η παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμού μας. Είμαι σίγουρος ότι όντως οι ψηφοφόροι και οι πολίτες μας δεν θα το διαβάσουν. Δεν διαβάζουν γενικά τα πολιτικά προγράμματα, οπότε έχουμε φτιάξει και ένα μικρό version, ας πούμε, και ένα μεγάλο, όποιος ενδιαφέρεται. Απαντάει και στα ερωτήματα και στο ατύχημα του γιου της κυρίας Αρβανιτίδη, εν πολλής. Και αυτό που ήθελα να πω, διότι το επάγγελμά μου δεν είναι πολιτικός, είμαι διδάκτορ γεωπολιτικής, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για διάφορα θέματα εδώ. Θα συμφωνήσω ότι το θέμα των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Των εκλογών αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέραν του μηνύματος, υπάρχει αυτό που λέμε ευρωσκεπτικισμός. Εγώ δεν θα έλεγα ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι κάτι άσχημο και είναι διαφορετικό με τον αντιευρωπαϊσμό. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την Ευρώπη είναι οι ευρωσκεπτικιστές. Κύριε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δράση. Όσοι έχετε ταξιδέψει στην Ευρώπη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν ποδηλατόδρομοι για τον κόσμο που κάνει ποδήλατο, ενθαρρύνουν αυτή τη δραστηριότητα και όχι μόνο με ποδήλατα, με πατίνια, γίνονται μερίδες, βλέπετε κόσμο, παιδιά, νέα, να κλείνουν οι δρόμοι, να τρέχουν με τα πατίνια τους, αλλά οι ποδηλατόδρομοι είναι ποδηλατόδρομοι. Πώς όπως υπάρχουν παντού δρόμοι, υπάρχουν
παντού ποδηλατόδρομοι, με σήμανση, με οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο νους στους ανθρώπους. Υπάρχουν και πεζοδρόμια για να περπατάνε οι άνθρωποι. Υπάρχουν, ναι, γιατί θεωρούν πολύ φυσιολογικό ένας άνθρωπος να μπορεί να περπατάει στα πεζοδρόμια και όχι να στριμώχνεται ανάμεσα από κασόνια, τραπέζια, καρέκλες για να μπορέσει να πάει στον προορισμό του ή πολλές φορές να αναγκάζεται να κατεβαίνει στον δρόμο γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Θα δείτε, στις 15 Μαρτίου του 2004 ο Διονύσης αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατό του επί της παραλιακής στα σύνορα των Δήμων Ελληνικού και Γλυφάδας. Παρόλο που πρόκειται για έμπειρο ποδηλάτη, υπολόγιζε χωρίς τα ανοιχτά φρεάτια. Έπεσε το παιδί μέσα σε τέτοιο φρεάτιο κατά τη διάρκεια της βόλτας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς. Είδατε τη φωτογραφία, θα δείτε και τα βίντεο τώρα και θα καταλάβετε. Και να κάνει 100, παρακαλώ, 10 ράματα στο κεφάλι του. Δείτε. Προσοχή εδώ, προσοχή εδώ. Ευχαριστώ. Περισσότερα από 110 ράματα στο κεφάλι, σοβαρό τραυματισμό στα μάτια, μόλοπες και γρατζουνιές αποκόμισε ένας ποδηλάτης κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην παραλιακή λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας των τοπικών αρχών. Το περιστατικό προκαλεί σοκ, οργή και θυμό. Στις 15 Μαρτίου 2014, ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του επί της παραλιακής στα σύνορα των Δήμων Ελληνικού Γλυφάδας. Έμπειρος ποδηλάτης ο ίδιος, ακόμη και στο downhill, υπολόγιζε χωρίς τα ανοιχτά φρεάτια. Σε μια περιοχή που για πολλούς θεωρείται το Μαϊάμι των νοτίων προαστίων, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και παραπέμπει σε καταστάσεις που θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Ενώ ο νεαρός Διονύσης κινούνταν με το ποδήλατό του στον παράπλευρο πεζόδρομο, αντιλήφθηκε ότι μια κοπέλα ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, προκειμένου να αποφύγει, έστριψε ελαφρώς αριστερά, με αποτέλεσμα να βρεθεί μέσα σε ένα φρεάτιο παγίδα βάθους τουλάχιστον ενός μέτρου. Ο 30χρονος παραλίγο να χάσει τη ζωή του, καθώς από το χτύπημα υπέστη πολλαπλούς και σοβαρούς τραυματισμούς. Οι φωτογραφίες από το ατύχημα σοκάρουν. Πάντως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο που το περιστατικό συνέβη πριν από ένα μήνα, τίποτα δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Τα φρεάτια συνεχίζουν να είναι ανοιχτά, με τους αρμόδιους φορείς να σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα, επειδή δεν έχει το μπουζουξίδικο απέναντι, δηλαδή χρειάζεται να έχεις ποδήλατο, πάει κανένας που έχει πιει παραπάνω και περπατήσει εκεί πέρα και πέσει μέσα αυτές τις τρύπες, δεν σκοτώνεται. Ένα παιδάκι να ξεφύγει λίγο από τη μαμά του και να κάνει... Μα δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτά είναι στα σύνορα δήμου, των Δήμων Ελληνικού και Γλυφάδας. Το φρεάτιο προϋπήρχε. Ορίστε. Υπήρχε το φρεάτιο και το πήραν από εκεί. Κάποιος πήρε τη σκάρα. Τη σκάρα. Αλλά αυτές δεν αντικαθίστανται, ούτε κλειδώνονται, ούτε ασφαλίζονται. Ο καθένας μπορεί να περάσει μερικοί από αυτούς τους τύπους που παίρνουν, μαζεύουν χαλκό, σίδερα ή. Γιατί το έχουμε και εμείς. Το έχουμε και εμείς αυτό το πρόβλημα. Ορίστε. Εδώ είναι και το θέμα της νοοτροπίας. Των ανθρώπων που μπορεί. Κλέβουν μέχρι και λεξικέρευνα από σχολεία. Εδώ είναι το θέμα της εγκληματικής αδιαφορίας. Διότι ο κλέφτης θα υπάρχει πάντοτε. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη να πάρει μια σιδεριά να κάνει. Ο Δήμος μπορεί να εναποθέτει ένα πλέγμα εκεί πέρα, 10 όπως είδατε στη σειρά, έλειπαν πολλά, δεν έλειπε ένα. Ναι. Να μην τα ασφαλίζει ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να τα κάνει παγίδα για τους συνανθρώπους του παίρνοντάς τα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει. Έχω το Διονύση στη τηλεφωνική γραμμή. Διονύση, σε είδα και έφρυξα. Καλησπέρα κύριε Μάκη, για χρόνια πολλά. Μάκη μου, ωραία, τι το θες τον κύριο Μάκη. Σκέτο Μάκη. Είμαι. Γιατί σε είδα και δεν το πίστευα ότι έχεις πάθει τόση ζημιά. Ένα θαύμα είναι που μιλάμε κιόλα. Ένα. Ένα θαύμα είναι και το ότι μιλάμε ακόμα. Βεβαίως. Ένα θαύμα είναι ότι μιλάμε. Πες μου κάτι. Ήταν βράδυ, είχε σκοτάδι ή το είδες και δεν μπόρεσες να το αποφύγεις. Ήτανε η ώρα ακριβώς που νύχτωνε, ήταν 7.30 ώρα με τη σημερινή ώρα. Και η κοπέλα που ερχόταν από απέναντι, επειδή έκανε τζόκινγκ και κοίταγε κάτω και όχι μπροστά, με είδε τελευταία στιγμή και σάχτησε, έκανε μία δεξιά, μία αριστερά. Και εγώ αναγκάστηκα να μπω λίγο πιο αριστερά για να την αποφύγω. Το αποτέλεσμα... Το να κάνω αριστερά σημαίνει ότι μπαίνω και στα φρεάτια. Τα φρεάτια, εάν είναι στη θέση τους,
είναι τέλεια. Μπορείς να περπατήσεις πάνω, μπορείς να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, οτιδήποτε. Σωστό. Δηλαδή κανενός στο μυαλό δεν πάει ότι ξαφνικά θα πέσει μέσα σε μια τρύπα. Την ώρα που έκανα αριστερά για να την αποφύγω, ήταν το πρώτο φράτιο από αυτά που έλειπε. Γιατί έλειπαν και τα επόμενα. Δεν είναι ότι μπορούσες να περάσεις το ένα, να πέσεις, να του πάρεις και να πέσεις σε ίσιο δρόμο. Εσύ έπεσες στις επόμενες τρύπες προφανώς. Εγώ έπεσα δυστυχώς στο επόμενο φρεάτιο που υπήρχε και έπεσα πάνω στο σίδερο με το κρανίο. Να τονίσω ότι είμαι πολύ έμπειρος ποδηλάτης. Είχα ένα πολύ καλό ποδήλατο πουλού, όχι βόλτα, που θα μπορούσε και να το πηδήξει ή να το ανταπεξέλθει με κάποιο τρόπο. Είμαι πολύ έμπειρος, μόνο βουνό κάνω και παρόλα αυτά δεν κατάφερα τίποτα. Να τονίσω ότι σε αυτό το δρόμο από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα κάθε μέρα είναι μεγάλοι άνθρωποι, οικογένειες, παιδάκια, μεγάλες γυναίκες που θέλουν να κάνουν γυμναστική, οι οποίοι είναι τελείως ανυποψίαστοι. Ή επίσης αυτοί που κάνουν jogging, οι οποίοι βάζουν ένα σημάδι κάτω, γιατί το είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου, και πηγαίνουν στην ευθεία με τα φρεάτια. Αλλά δεν βλέπουν 15 μέτρα μπροστά, βλέπουν 3. Εσύ βγήκες τώρα με 110 ράματα. Ναι. Βεβαίως είσαι στο στάδιο της αποθεραπείας, σηκώνεσαι, περπατάς, σε είδα από κοντά και φυσικά αναλογίζομαι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ότι μάλλον γλίτωσες στα χειρότερα, γιατί δεν θέλω ούτε καν να το σκέπτομαι αυτό. Πες μου κάτι. Πήγες στο δήμαρχο της περιοχής. Σε ποιο δήμο καταρχάς ανήκει ο χώρος που είναι ανοιχτά τα φρεάτια, στη Γλυφάδα ή στον Άλυμο, γιατί εδώ στο Ελληνικό. Δεν το γνωρίζω, ακόμα δεν έχω ασχοληθεί. Δυστυχώς είμαι κάθε μέρα στους γιατρούς και ακόμα δεν έχω κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αλλά δεν σκέφτηκες να πας να βρεις τον δήμαρχο να παραπονεθείς, να του πεις είναι δυνατόν ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε... Είναι στα επόμενα κινήσεις μου. Εντάξει, φυσικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και υποχρεωμένοι είναι να σε αποζημιώσουν. Και βεβαίως εκτίθεται αυτή τη στιγμή που ακούγεται ότι αφήνουν ανοιχτά φρεάτια να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα και να σκοτώνονται, να υφίστανται αυτά που έπαθες εσύ. Το φρεάτιο, να ξέρετε, είναι βάθος πάνω από ένα μέτρο. Όποιος πέσει μέσα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν πάει να περπατάς απλά, θα χτυπήσεις άσχημα. Έτσι είναι. Ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριος Διονύσης. Ναι. Θέλω να πεις τι ακριβώς έχεις πάθει. Εκτός από τα ράματα, έχω 7 κατάγματα στο πρόσωπο. Είναι σπασμένο το μάτι μου το αριστερό και έχει πει μέσα. Και αυτή τη στιγμή έχω διπλοπία, δηλαδή τα βλέπω διπλά όλα. Το οποίο είναι κάτι που μπορεί να μην γιορτώσει χωρίς εγχείρηση καινούρια, η οποία είναι σοβαρή εγχείρηση. Και πρόβλημα με τον αυγένα μου. Αυτή τη στιγμή έχω και ηλίκους και αυγενικό σύνδρομο. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Διονύσης σώθηκε επειδή είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος εδώ στους ώμους και έχει ένα πολύ δυνατό σβέρκο. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Δεν ξέρω γιατί δεν το λέει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ότι τώρα έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, γιατί εκτός από τις σωματικές βλάβες που είχε, νομίζω, Διονύση, ότι πρέπει να πούμε ότι είχες και κάποιες έτσι, ψυχικές επιβαρύνσεις, έτσι δεν είναι? Ψυχικά δηλαδή, ήσουν λίγο πεσμένος όταν σε είδα. Βέβαια. Νομίζω τώρα πήρες... 6 ώρες με ράβανε με ανοιχτά τα μάτια να τις κοιτάω. Δεν είναι απλό πράγμα. Αυτά ήθελα να πω. Εμείς... Κάθε τέλος του ρεπορτάζ τέτοια που όταν έκανε... Ποιος είναι ο αρμόδιος, τι θα πει η αρμόδιος? Ένα λεπτό. Ο Δήμαρχος του Ελληνικού είναι υπεύθυνος. Με ειδοποιούν τώρα οι συνεργάτες μου ότι ενώ υπήρξε προσυνεννόηση με τον Δήμαρχο να βγει, τώρα δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι στιγμιαίο το πρόβλημα και ότι θα σηκωθεί το τηλέφωνο, θα ακουστεί ο Δήμαρχος και θέλουμε να ακούσουμε τι εξηγήσεις θα μας δώσει, διότι δεν είναι ο μοναδικός. Έχουμε κι άλλο. Ποιον έχουμε λοιπόν στη γραμμή τώρα? Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Σπύρος Χερκουλάς με κάταγμα στο πόδι μετά από τραυματισμό που είχε στην ίδια περιοχή. Και
Να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Κύριε Κερκουλά, είναι αναμονή του Δημάρχου που δεν εμφανίζεται. Εσείς τι πάθατε, για πείτε μας. Καλησπέρα σας κύριε Τριανταφυλόπουλα. Είμαι ερασιτέχνης Ρωμαίας και προπονούμε στην περιοχή του Αγίου Κοσμά και, και ποδηλάτης κιόλας και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή που έπαθε το παιδί το ατύχημα. Συγκεκριμένα εγώ χθες το πρωί έκανα την προπόνησή μου από τον Άγιο Κοσμό προς την Κλειφάδα και πίσω και γύρω στα 200 μέτρα πιο κάτω από τα ανοιχτά φρεάτια υπάρχουν μπουλόνια από κολόνες του τραμ, οι οποίες κολόνες δεν υπάρχουν εκεί, αλλά τα μπουλόνια εξακολουθούν να είναι εκεί πέρα βιδωμένα και πάνω στο οποίο προσέκρουσα και έπαθα ρογμώδες κάταγμα με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνω τουλάχιστον ένα μήνα χωρίς τρέξιμο, χωρίς οτιδήποτε. Εννοείται τις αναμονές, αυτά τα πολύ μεγάλα. Ακριβώς, οι αναμονές. Για τις, δεν υπήρχε για τις κολόνες του τραμ. Ακριβώς. Δεν υπήρχε ούτε η βάση, ούτε η κολόνα, παρά μόνο βιδωμένα τα μπουλόνια, τα οποία κιόλας είναι και... Σκουριασμένα. Πολυκαιρία έχουν σκουριάσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εκεί λοιπόν σκοντάψατε εσείς και πέσατε με αποτέλεσμα να πάθετε αυτά που μας περιγράψατε. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια εγκληματική αμέλεια από τους υπεύθυνους. Το να αφήνεις τρύπες, το να αφήνεις μπουλόνια αναμονές από τις κολόνες, το να δημιουργείς, το να παγιδεύεις τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά... Η αδιαφορία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παγιδεύεται ο κόσμος. Ένας κόσμος, ένας κόσμος με άποψη. Γιατί θέλει, είναι ερασιτέχνης δρομέας, θέλει να τρέξει, θέλει να αθληθεί, ο άλλος είναι ποδηλάτης, θέλει να ψυχαγωγηθεί, θέλει να διασκεδάσει, δεν ενοχλεί κανέναν. Μακάρι να το έκαναν όλοι οι συνανθρωποί μας, δεν επιβαρύνει κανέναν. Το κάνει για την υγεία του, αλλά προσφέρει και στην υπόλοιπη κοινωνία με τη συμπεριφορά του. Αν μου επιτρέπετε κιόλας να σας πω στη συγκεκριμένη περιοχή, όχι μόνο. Είναι ανοιχτά τα φρεάτια, τα οποία σαν σήμανση έχουν βάλει κλαδιά από ελιές, χωρίς καν τα φύλλα, δηλαδή μιλάμε για ελεηνές καταστάσεις, το βράδυ δεν υπάρχει και ο ανάλογος φωτισμός. Μάλιστα. Και βλέπετε πολλούς γονείς με παιδιά. Αυτά κάνανε Βιετκόνγκ στο Βιετνάμ για να παγιδεύσουν τους Αμερικανούς δηλαδή. Φτιάχνανε τρύπες και βάζανε από κάτω πασάλους. Και πέφτανε μέσα οι Αμερικανοί. Δηλαδή τα κλαδιά δεν είναι σήμανση. Είναι κάποια απόκρυψη, δηλαδή. Παραλλαγή. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μας συμβαίνουν. Εάν πάτε στην Αθήνα του κυρίου Καμίνη και του κυρίου Κακλαμάνη, του κυρίου Αβραμόπουλου και της κυρίας Μπακογιάννη, στο Κολωνάκι, εγώ δεν έπεσα δύο φορές γιατί αθλούμε. Το πόδι μου πήγε μισό μέτρο κάτω σε κάτι καπάκια που λείπουν. Κάτι πεζοδρόμια τα οποία είναι ανάποδα. Κάτι τρύπες, τρυπάρες και κάτι αναμονές από σιδεριές που έχουν μείνει από κολόνες εκεί. Πάμε μια βόλτα στο Κολωνάκι που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, δήλωσε ότι ήθελε να πάει βόλτα τον Καμίνη να του δείξει την Αθήνα. Να πάρω εγώ τον Κακλαμάνη και τον Καμίνη μαζί, να τους πάω εγώ βόλτα. Να δουν από την Τζακάλοφ σκουφά και γύρω-γύρω πόσες τρύπες υπάρχουν έτοιμες. Να πέσουν οι Αμερικανοί των Βιετκόνγκ μέσα επειδή τους περιγράψατε. Κύριε Φιλή, ατυχές το παράδειγμα που φέρατε. Γιατί? Διότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Πολλές τρύπες, πολλές αναμονές. Αν μου επιτρέπετε, τώρα να το πάμε στην πολιτική καθαρά για το θέμα για το Δήμο της Αθήνας. 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα στο Δήμο της Αθήνας. Θα το πει κάποιος η πλευρά του κύριου Καμίνη ότι μάλλον συμμαζέψαμε τα οικονομικά του Δήμου. Σαφέστατα έχουμε την οικονομική κρίση. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα, το αν υπάρχουν αυτά, δεν είπα ότι επειδή είναι στο ελληνικό είναι άσχημο ή επειδή είναι στην Αθήνα δεν με συμφέρει εμένα να πω ή οτιδήποτε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Εγώ πάντως σας λέω ότι πριν από μία εβδομάδα, διότι τώρα μένω εδώ πάνω, κατέβηκα στο σπίτι μας στο Κολωνάκι, πήρα μία βόλτα και έφρυξα. Διότι είχε παντού παγίδες. Έφρυξα και γιατί υπάρχει εγκατάλειψη. Δηλαδή πας στο Κολωνάκι και σου θυμίζει πλέον... Η εγκατάλειψη είναι το κυριότερο ζήτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Εγκατάλειψη εννοώ κλεισμένα μαγαζιά, κλειστά τα μαγαζιά. Ξέρετε, υπάρχει μια θλίψη. Στο Κολωνάκι. Υπάρχει μια θλίψη, μια μουγκαμάρα. Είναι η θλίψη του μνημονίου, καταλάβατε. Όπου εκεί έσφιζε από ζωή,
Βεβαίως, από πλαστικό χρήμα και πολυτέλεια. Έσφυζε και από λαμόγια και στα καφέ της πλατείας όλοι αυτοί οι αλτάμπουρες που κατέκλευαν την πατρίδα είχαν εκεί την έδρα τους. Αυτά τα ξέρουμε. Αλλά έχασε και την ελάχιστη. Αυτή τα ωραία κομμάτια που είχε. Πάμε στο φίλο μου πάλι, τον ερασιτέχνη Δρομέα. Όπου τώρα εσείς τι δουλειά κάνετε, συγγνώμη. Είμαι ναυλομεσίτης, μεγάλη ναυλιακή εταιρεία. Θα ήθελα να μην αναφέρω την εταιρεία. Και να το αναφέρετε δεν είναι κακό, μπορείτε να το κάνετε. Όχι, θα προτιμούσα για διάφορους λόγους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εγώ μόλις γύρισα την περασμένη Κυριακή από το Μαραθώνιο του Λονδίνου και προετοιμαζόμουν για να τρέξω την άλλη Κυριακή στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Βρισκόμουν σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση. Από χθες έχω κλειστεί στο σπίτι μου, δεν πήγα στο γραφείο σήμερα, δουλεύω από το σπίτι. Για ένα μήνα τουλάχιστον απαγορεύεται να κάνω οτιδήποτε. Εγώ είχα επενδύσει πάνω σε αυτό το άθλημα που ασχολούμαι εδώ και 4 χρόνια, με προπονητή, με ένα ολόκληρο επιτελείο ανθρώπων από πίσω που με παρακολουθούν, με προσωπικό χρόνο από τη δουλειά μου, και αυτή τη στιγμή χάνω ένα ολόκληρο μήνα, τουλάχιστον. Έτσι είναι, από τη δουλειά σας, αλλά χάνετε και χρόνο από τη ζωή σας, την ψυχαγωγία σας, το δικαίωμά σας να είστε αρτιμελείς. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το εξασκήσω καθόλου. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, και δεν είναι ρητορική, είναι πραγματική. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που... Μισό λεπτό, γιατί έχει βρεθεί ο Δήμαρχος, δεν μπορούμε να βγάλουμε ταυτόχρονα και τον Δήμαρχο. Ωραία, θα αφήσουμε το Διονύση λοιπόν. Να κρατήσουμε το Διονύση. Κύριε Κερκουλά, σας χαιρετώ γιατί βρήκαμε το Δήμαρχο. Να έχουμε και το Διονύση από την άλλη πλευρά για να δούμε τι συμβαίνει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Κερκουλά? Ελπίζω να βρεθεί μια άκρη, διότι είναι κρίμα. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω. Και τέτοιες περιόδους προεκλογικές πιστεύω ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να τονιστούν ιδιαίτερα. Αν θέλετε να επαναλάβετε για τους συνανθρώπους μας που έχουν το ίδιο χόμπι μαζί σας, ποιο είναι το σημείο το επικίνδυνο για να προσέχουν. Το σημείο ξεκινάει από τον Άγιο Κοσμά, με το που βγαίνουμε από τον Άγιο Κοσμά, μέχρι τα παλιά Δειλινά. Η περιοχή αυτή όλη είναι τρομακτικά επικίνδυνη για ποδηλάτες και για δρομείς. Έτσι. Και ιδίως βραδινές ώρες θα τη θεωρούσα απαγορευτική. Απαγορευτική, δηλαδή εγκληματικά απαγορευτική. Έτσι όπως τα έχουν κάνει για τις πρωινές ώρες και όλες τις ώρες. Λέω και τις πρωινές, διότι εγώ το ατύχημα το έπαθα στις 10 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας και την παρουσία σας. Πάμε λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο Ελληνικού. Για πείτε μου. Δεν τον έχουμε ακόμα τον Δήμαρχο. Να κάνω την ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να απαντήσει και ο Δήμαρχος αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις που το άτομο που παθαίνει το μικρό ή μεγαλύτερο ατύχημα απέχει από την εργασία του, απέχει από τις δραστηριότητες του, χρειάζεται κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσηλίες κλπ. Αυτά ποιος τα πληρώνει? Θα σου πει ο κύριος Διαλυνάς τώρα, αμέσως. Τα πληρώνει ο πατέρας του και η μητέρα του. Η ερώτηση είναι η εξής. Ο Έλληνας στην Αμερική, αν πάθεις κάτι, αν σπάσεις το πόδι σου από ένα πλακάκι πεζοδρομίου, πάρα πολύ απλά, δεν πας ούτε στην τηλεόραση, πρέπει να πας και παίρνεις την αποζημίωσή σου κανονικά, μηνύεις το Δήμο και τα λοιπά. Μάλλον κάνεις την αγωγή και τα παίρνεις. Ναι, αλλά εδώ είμαστε στην Ελλάδα του 2014. Μισό λεπτό. Στο αντανακλαστικό του Έλληνα είναι να κάνει αυτή την, να πηγαίνει και να μηνύει το Δήμο και να παίρνει την αποζημίωση. Στην Αμερική μας είπε ανέσει ο οδοντίατρος, την έβαψε. Ναι. Λοιπόν, σε πληρώνει. Γιατί... Μα και να μηνύσει σε 5 χρόνια αλλά θα δικαστεί. Λέω σήμερα, κύριος... την ώρα που συμβαίνει, που έχει ανάγκη. Ένα λεπτό. Έχουμε... Αυτό το κατάλαβα. Αλλιώς οι μηνύσεις και οι αγωγές είναι ήδη υποψήφιες. Υποψήφιες και είναι ψηφοφόροι. Έτοιμες, ο πατέρας του και η μητέρα του. Κάντε μου τη χάρη λίγο. Έχουμε τον κύριο Κορτζίδη, τον Δήμαρχο. Τον Χρήστο Κορτζίδη, Δήμαρχο Ελληνικού. Κύριε Κορτζίδη, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γνωρίζατε την υπόθεση του Διονύση? Είδα στα μέσα ενημέρωσης, είχαμε και μια ανάλογη περίπτωση πριν από αρκετούς μήνες. Ναι. Μέσα στο 13 δηλαδή είχε γίνει μια μήνυση στο Δήμο μας από έναν άλλο πολίτη ο οποίος είχε τραυματιστεί. Η μήνυση απευθύνονταν και στο Δήμο μας και στην Τραμ ΑΕ. Ναι. Εμείς δώσαμε εξηγήσεις γι' αυτό. Δεν είναι...
Οι υποδομές αυτές και η συντήρησή τους δεν είναι ευθύνη του Δήμου μας. Αυτό κατασκευάστηκε την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη γραμμή του τραμ. Δεν είχαμε καμία εμπλοκή εμείς σε αυτό. Δεν μας παραδόθηκε μετά την κατασκευή του κάτι και δεν είναι και στο χώρο ευθύνης του Δήμου μας. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πόσο ανεύθυνο είναι να λέει ο Δήμαρχος ότι είναι, δεν είναι ανήκει στο χώρο ευθύνης μας όταν οι δημότες του κινδυνεύουν να σκοτωθούν και αφού δεν μπορεί να βγάλει άκρη με το τραμ, δεν παίρνει τα δικά του συνεργεία να πάει να βάλει 5 σχάρες που λείπουν για να κόψει 10 αναμονές να μην σκοτώνεται ο κόσμος. Δεν λείπουν 5 σχάρες, κύριε Τσέντα. 15, 50, 100. Δηλαδή μια ανθρώπινη ζωή κοστίζει λιγότερο από τις 5 σχάρες. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ το θέμα είναι να δούμε ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό. Δεν είναι να πετάμε τον μπαλάκι σε κάποιον. Εγώ, δεν είναι να πετάμε τον μπαλάκι σε κάποιον. Ένα λεπτό. Η συντήρηση δεν την έχουμε εμείς πάντως για αυτό το ποιος χώρο. Ποιος την έχει. Ποιος. Τότε η τράμα αν θέλετε τη γνώμη μου, η ελληνικό ΑΕ διαχειρίζεται ό,τι υπάρχει κάτω από την παραλιακή. Ωραία κύριε Δήμαρχε, θεωρώ όμως ότι τα πράγματα ιεραρχούνται διαφορετικά. Πρώτα η ασφάλεια των δημοτών πολιτών και μετά το ποιος έχει την ευθύνη για τις χάρες. Αλλά ωραία, πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Κύριε, βγάλτε το έγγραφο σας, παρακαλώ. Δεν έχω γράμμα. Από το 2010 ακούστε, έχει έγγραφο. Ακούστε, ένα λεπτό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε μόνο γιατί ο Δήμαρχος... Εμείς δυσκολευόμαστε να συντηρούμε τις υποδομές που έχει ευθύνη ο Δήμος μας. Μπορούμε να συντηρούμε και άλλες που δεν έχουμε ευθύνη για αυτές. Ωραία, έχουμε την κυρία Αρίστη Αρβανιτίδη, μητέρα τραυματία στο ελληνικό. Ο γιος στο παρελθόν είχε πέσει ένα από τα φρεάτια. Ακούστε από το 2010, κύριε Δήμαρχε, μου στείλατε ένα γράμμα το οποίο μου λέτε ότι θα μου πείτε επισήμως ποιος είναι ο υπεύθυνος. Στα 4 χρόνια δεν το βρήκατε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Μετά έχω τις τρύπες, όλες αυτές που πέφτει ο κόσμος από το 10 και μετά. Και δεν έχει διορθωθεί ποτέ τίποτε από κανέναν. Δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι εσείς. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας και δεν έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μετά πήρα και το τεχνικό τμήμα του Δήμου και κανείς δεν είχε, λέει, καμία γνώση για να ήταν αυτό το μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Μιλάει μια κυρία, δεν μιλάει κανένας άλλος με τον Δήμαρχο. Κανένας άλλος. Ακούστε με λιγάκι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι. Ακούστε με λιγάκι, σας εξηγώ και πριν ότι δυσκολευόμαστε να συντηρήσουμε τις υποδομές για τις οποίες έχουμε ευθύνη. Αυτό το γνωρίζω. Είναι σωστό. Τα πεζοδρόμια του Δήμου μας σε πολλά σημεία είναι χαλασμένα. Όπως και σε όλους. Και δυσκολευόμαστε και πραγματικά πέφτει ένας κάτοικος σε ένα πεζοδρόμιο που έχει σηκωθεί η πλάκα γιατί ένα δέντρο, γιατί κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν. Έχουμε περιπτώσεις που έρχονται και κάνουν μήνυση στο Δήμο και πραγματικά εκεί είναι ευθύνη δική μας να συντηρούμε τα πεζοδρόμια και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα. Όταν έχουν περικοπεί οι πόροι, όταν δεν έχουμε προσωπικό, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Έχουμε μεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούμε σε αυτονόητα πράγματα που είναι στην ευθύνη μας και δεν αγαπητέ μπορούμε. Μου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Σας παρακαλώ κύριε, μην μιλάτε. Άλλα πράγματα που δεν είναι και ευθύνη δική μας. Καλέ μου Δήμαρχε, μία ερώτηση. Εγώ προσυπογράφω όσα λέτε γιατί είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν υπάρχουν χρήματα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες, εγγενείς, δεν μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε. Όμως, δεν ξέρω πόσο χρήμα χρειάζεται για να βάλετε 10 λαμαρίνες αφού αδιαφορεί. Δεν είναι 10 λαμαρίνες, κύριε Τριαντάφυλλο. Μα βάλετε 10 λαμαρίνες να κλείσουν οι τρύπες. Μα όλο το μήκος της παραλιακής τα κλέβουν αυτά τα πράγματα, τα φρεάτια. Και σας λέω να μου κάνετε και κριτική για κάτι που είναι αρμοδιότητα δική μου. Να απολογηθώ, να πω τις δυσκολίες... Μα σας λέω ότι είναι πολύ απλό. Είναι το αυγό του Κολόμπου. Τα κλέβουν, βάλτε λουκέτα άμα τα κλέβουν. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας. Μα είναι απλό να βάλετε 5 λουκέτα να μην τα κλέβουν. Να βάλετε 3 λαμαρίνες να τις βιδώσετε κάτω. Παντού υπάρχουν τέτοιες φορές. Ωραία. Στην παραλιακή, άμα μετρήσετε, είναι εκατοντάδες τις χάρες που λείπουν. Συγγνώμη, μηνύσατε την τραμ αλφα, μηνύσατε την τραμ αλφα έψιλον που αδιαφορεί τόσο καιρό. Όχι, εγώ δεν θα τρελαθώ με αυτά που μας λέτε. Την τραμ αλφα έψιλον, από το 10 μέχρι τώρα την μηνύσατε, διότι θέτησε κίνδυνο τη ζωή των δημοτών σας. Για ποιο λόγο να τρελαθείτε, να ζητήσετε την ευθύνη από αυτόν που την έχει, γιατί τη ζητάτε από εμάς.
Δηλαδή δεν και καλά πρέπει να φορτώσετε στο Δήμο μια ευθύνη που δεν έχει. Πώς δεν έχετε ευθύνη, τι λέτε τώρα, δεν έχετε ευθύνη που αφήνει τραμ ΑΕ ανοιχτά τα φρεάτια τη και εσείς δεν τους έχετε κάνει καμία, ούτε μια αγωγή, ούτε μια μήνυση και δεν τα έχετε καλύψει. Γιατί δεν απευθύνεστε στην τραμ ΑΕ και στην ελληνικό ΑΕ που διαχειρίζεται όλο αυτό το χώρο. Θέλετε να πείτε κάτι. Η αστυνομία είπε ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο που ήρθε και το είδε είναι του Δήμου. Έχει γίνει από την αστυνομία αυτεπάγγελτα μήνυση εναντίον του Δήμου και εσάς για αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει βγει τίποτε από την εισαγγελία για το θέμα αυτό. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι έχει γίνει 4 χρόνια και δεν μπορεί να βγάλει εισαγγελία μια απόφαση. Γιατί ρωτάτε εμένα. Μήπως έχετε πρόβλημα οικονομικό και γι' αυτό το λόγο η εισαγγελία δεν κάνει τίποτα, το αφήνει έτσι, σκοτωνόμαστε. Δυσκολευόμαστε να συντηρήσουμε τις υποδομές για τις οποίες έχουμε ευθύνη. Ένα παιδί και μονάκριβο έχω και εσείς μου το σακατέψατε, κύριε Δημαρχέ. Δεν έχουμε αυτή την ευθύνη. Σας το είπα πάρα πολλές φορές. Διονύση, μήπως θες να ρωτήσεις κάτι τον Δήμαρχο. Θέλω να πω στον Δήμαρχο ότι τα καταλαβαίνω αυτά που λέει, αλλά είναι και αστεία για μένα. Τα φρεάτια, εάν τα κλέβουνε, παίρνει μια ηλεκτροκόλληση και τα κολλάει. Και τελειώνει το θέμα. Τουλάχιστον να μην τα κλέβουνε. Δεν είναι για να τα κολλάμε τα φρεάτια, μα ήταν θα τα είχαν κολλήσει όταν τα κατασκευάζανε, κυρία μου. Τα φρεάτια είναι, δεν είναι για να είναι κολλημένα, για να μπορούν να τα βγάζουν, να καταλύσουν κλπ. Κύριε Δημαρχέ, δεν είναι τόσα πολλά όσα λέτε. Εντάξει, είναι με το ζόρι παιδί τα φρεάτια, τα υπόλοιπα είναι εκτός μονοπατιού πεζόδρομου. Είναι πολύ απλά πράγματα να λυθούν από τον άνθρωπο σκοτωθεί σε 5 χρόνια. Αφού είναι τόσο απλά, στα λύση τραμ ΑΕ και ελληνικό ΑΕ που έχουν ευθύνη για το χώρο αυτό. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Γιατί δεν απευθύνεστε εκεί που γιατί δεν απευθύνεστε εκεί που έχουν την ευθύνη και ψάχνετε να βρείτε να πετάξετε κάπου αλλού στο μπαλάκι. Γιατί το κάνετε αυτό, σε τι εξυπηρετεί αυτό που κάνετε. Ένας-ένας, κυρία Ράγη. Απλώς ψάχνετε να βρείτε κάποιον να του φορτώσετε μια ευθύνη. Όχι, κύριε Δήμαρχε. Σε τι εξυπηρετεί αυτό που κάνετε. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, με ακούτε. Σας ακούω, βέβαια. Η Μίνα Τάσα Ιράγιου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί ξέρω και από τους Δήμους όλους και την Πάτρα, ότι έχετε πραγματική δυσκολία να κάνετε τη συντήρηση αυτών που λέτε. Πραγματική. Όμως, από το να κάνει ο κάθε πολίτης μήνυση στην τραμ ΑΕ, δεν είναι πιο λογικό ο Δήμαρχος που θέλει να προστατεύσει τους πολίτες του να μην σκοτώνει να το κάνει εκείνος. Λέω. Πιο λογικό είναι αυτός που έχει την ευθύνη να πάει να το συντηρήσει και ζητήστε από αυτή την ευθύνη. Εσείς σαν Δήμαρχος δεν μπορείτε να το κάνετε, έχετε πρόβλημα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μα σας εξηγώ, σαν Δήμαρχος, δεν έχουμε δυνατότητα να συντηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε την ευθύνη. Ναι, άλλο σας ρωτάω. Γιατί μπορεί να μας φορτώσετε. Κύριε Δήμαρχε, δεν σας φορτώνει κανείς τίποτα. Ρωτάω από νομικής άποψης. Ένας Δήμαρχος μπορεί να κάνει μήνυση και να εγκαλέσει την όποια εταιρεία τράμι κάποια άλλη και να πει έχουμε πρόβλημα ζωής για τους δημότες μας, κάντε κάτι. Έχουμε, μα σας λέω πριν από 1 χρόνο περίπου, σας το είπα από την αρχή, δεχτήκαμε μήνυση για αυτό το πράγμα από ένα πολίτη ο οποίος είχε τραυματιστεί. Απευθυνθήκαμε στην τράμα, απευθυνθήκαμε στην ελληνικό ΑΕ. Κανένας δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Και εμείς απολογηθήκαμε. Και δώσαμε, μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι αρμόδιοι. Κύριε Δήμαρχε, το θέμα δεν είναι να παρακαλέσετε την τραμ ΑΕ να επέμβει και να πείτε ότι δεν είναι. Να την εγκαλέσετε, είπα νομικά. Μπορείτε, μπορείτε. Να κάνουμε μήνυση εμείς σαν Δήμος στην τραμ ΑΕ. Με το σκεπτικό ότι κινδυνεύουν οι πολίτες σας, οι δημότες σας. Μα ήδη σας λέω έχει γίνει μήνυση για αυτό το πράγμα από κάτοικο που τραυματίστηκε. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει τις μηνύσεις. Το θέμα είναι ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και κυρίως είναι να δίνει τη δυνατότητα στον καθένα που έχει μια ευθύνη να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ευθύνη, να μπορεί να έχει τα μέσα για να μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό είναι το κύριο, δεν είναι να μιλούμε ένας τον άλλον. Όχι βέβαια, γιατί δεν καταλήγουμε και πουθενά. Το κύριο είναι να έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
Ναι. Να έχει τη δυνατότητα και τα μέσα να το κάνει και βεβαίως να ελέγχεται γι' αυτό. Ναι. Σας ξαναλέω το ίδιο πράγμα για τέταρτη φορά. Αν... Και εγώ σας έχω απαντήσει για πέμπτη φορά. Προφανώς δεν μου έχετε απαντήσει για να επιμένω, η νοημοσύνη μου είναι πολύ ψηλή. Και μην ανησυχείτε. Σας εξηγώ μόνο ότι είναι πιο λογικό για ένα Δήμο, ένα Δήμαρχο να πάρει την ευθύνη και να πει εγώ. Απευθύνομαι στην όποια εταιρεία γιατί κινδυνεύουν οι πολίτες μου, παρά να πάνε τέσσερις πολίτες που είναι πιο αδύναμοι, αν θέλετε, από τον Δήμο, ειδικά έτσι όπως είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ακούστε με να δείτε, δεν κινδυνεύουν οι πολίτες του Δήμου, κινδυνεύουν οι πολίτες όλης της Αθήνας που μπορεί να περάσουν από αυτά τα σημεία. Σύμφωνοι. Γιατί στα παρακάτω σημεία δεν λείπουν με φρεάτια. Σύμφωνοι, αλλά τώρα μιλάμε για τα δικά σας κομμάτια. Ή στο παλιό Φάλιρο δεν κινδυνεύει. Είστε άτυχος γιατί εκεί πέφτουν οι δικοί σας ψηφοφόροι μέσα. Δεν έχουν πέσει στον άλλον. Ούτε αυτό δεν αναλογίζετε, ότι αν αρχίσουν και πέφτουν ένας-ένας μέσα, ποιος θα ψηφίσει σε εκλογές. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να κρύβεστε πίσω από την τραμ ΑΕ να λέτε αυτοί έχουν την ευθύνη, εσείς δεν έχετε καμία. Κύριε Σπυλιοπούλου, θέλετε να πείτε κάτι? Εγώ θέλω να πω. Αυτό είναι το θέμα μας. Αν πέφτουν οι άνθρωποι, ποιος θα μας ψηφίσει? Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σωστά απαντάει. Το θέμα είναι τι θα κάνουν. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μα ειρωνικά το λέω φυσικά. Λέτε ένα επιχειρηματολογό. Με τέτοιο επιχείρημα, ποιος θα ψηφίσει αν πέφτουν μέσα? Ειρωνικά το λέμε. Ότι μα είναι ποτέ δυνατό να συμβαίνει αυτά. Ρωτήστε το Δήμαρχο τι θα κάνει τώρα για το συγκεκριμένο σημείο. Ωραία. Γιατί αύριο το πρωί μπορεί να πέσει κάποιος άλλος να μας πει απόψε τι θα κάνει. Ωραία. Αύριο το πρωί. Ότι έκανε και από το 10 μέχρι. Τίποτε, γιατί αύριο το πρωί θα πέσει ένας άλλος πολίτης στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ θέλω να πω κάτι. Συστηθείτε στο Δήμαρχο, επειδή κύριε Δήμαρχε, λέγομαι Σπυλιοπούλου, είμαι εδώ στην εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου ως υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να πω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά φυσικό να μην ζητάει κανείς από αυτούς που έχουν πάθει τη ζημιά, που έχουν το πρόβλημα, να συνενέσουν με άλλες παρατηρήσεις σαν αυτή που θα κάνω εγώ τώρα. Εγώ το θεωρώ, έχουν τον πόνο τους, έχει πρόβλημα, κόντεψε να σκοτωθεί, τη συμπαράσταση όλων, ανθρώπινα δηλαδή, δεν το συζητώ καθόλου αυτό. Όμως νομίζω ότι παρά και τη δική σας, κυρία Τριανταφυλόπουλε, εύλογη παρατήρηση, εν πάση περιπτώσει 50 είναι δήμαρχε, 100 κάνε κάτι, βίδωσέ τα ή δεν ξέρω τι άλλο κάνε. Παρά και αυτή τη δική σας παρατήρηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να αδικήσουμε καθόλου ένα δήμαρχο σαν το δήμαρχο του ελληνικού, το κύριο Κορτζίδη, διότι νομίζω και στην Αθήνα και πανελλαδικά και σε όλο το λεκανοπέδιο, συνάδελφοί του από όλες τις παρατάξεις, από όλες, έχουν σεβαστεί από δεξιά, Πασόκ, δεν ξέρω από πού αλλού. Έχουν σεβαστεί την προσπάθειά του, την αυτοδιοικητική, έχουν σεβαστεί τη δική του και προσωπική προσπάθεια. Και με κίνδυνο... Ο κύριος Δήμαρχος είναι γενικός αριστερός. Κομματικά δεν ανήκει. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κομματικά δεν, γιατί κύριε... Γιατί έχει χάσει τα αυτή του το παιδί. Το ρώτησε τι έπαθε το παιδί. Μα είπα ότι... Θέλετε να δείτε τη φωτογραφία του παιδιού. Μα συμφωνώ πολύ. Όχι, δεν συμφωνείτε. Το πάτε στο πολιτικό, κύριε. Καθόλου. Καθόλου. Επειδή είναι αριστερός, δεν θα το δικαιολογήσετε. Όχι. Καθόλου. Ίσα είπα ότι δεν πρέπει. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Λέω όμως ότι δεν πρέπει να αδικήσουμε τη δική του έντιμη και αγωνιστική παρουσία από ένα ατυχές που, όπως λέει, δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Κοιτάτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από εδώ και στο εξής, και όχι από εδώ και λίγο πριν, τα μνημόνια έχουν ενισκύψει ως λέλαπα. Δεν θα μπορεί να πληρώσει κανείς τίποτα. Δεν θα μπορεί να κλείσει κανείς τίποτα. Δεν θα μπορεί να φτιάξει κανείς, όχι, πεζοδρόμιο στο Κολωνάκι. Με συγχωρείτε, λοιπόν, αυτό είναι μία τρέλα. Όλα αυτά τα κακά ενέσκυψαν μετά τα μνημόνια. Μέχρι τώρα είτε δεν υπήρχαν φρεάτια, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά ενέσκυψαν με τα μνημόνια. Μην τρελαθούμε. Λέω για το οικονομικό έλλειμμα που επικαλείται και ο Δήμαρχος. Για την οτροπία. Λέω για το οικονομικό έλλειμμα που επικαλείται και ο Δήμαρχος.
και να μπορέσει ο κάθε να κάνει κάτι παραπάνω που είναι, δεν είναι στην αρμοδιότητα. Ο κάθε δήμαρχος, ακούστε με, δεξιός, αριστερό, τι σημασία, η δήμαρχη είναι ήρωος, εγώ το ξέρω, όποιοι έχουν αναλάβει, το δέχομαι. Εγώ δεν ήξερα ούτε που ανήκει ο άνθρωπος ούτε τίποτα, αλλά από την άλλη, εγώ θεωρώ ότι πέραν αυτών που δεν έχουν και των ελλημάτων, πρέπει να έχουν και μια ευελιξία προσωπική, αν θέλετε, μια μαγιά το να κάνουν πράγματα και ας μην είναι στην αρμοδιότητά τους. Αυτό εννοώ. Και δεν απευθύνομαι πολιτικά. Πρέπει κάποιοι να προλάβουν τις ευθύνες τους. Διάλειμμα. Δεν ξέρω αν και είναι θέμα μαγιάς. Μη στιτή μου, κύριε. Επειδή είναι αριστερός και αγωνιστής ο άνθρωπος, πρέπει να δικαιολογούμε ότι αφήνει τον κόσμο να πέφτει στις τρύπες. Μάγκας και άφραγκος δήμαρχος. Λοιπόν, για αυτά τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα που δεν έχουν καταλήξει ευτυχώς, ελπίζω, σε δυστυχήματα, δηλαδή μόνο νεκρούς δεν έχουμε, αλλά έχουμε παιδιά με σπασμένα κεφάλια, με κατάγματα, με αναπηρίες, με κομμένα αυτιά, ο δήμαρχος ελληνικού, ο κύριος Κορτζίδης, ο κύριος Χρήστος Κορτζίδης, λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένα λεπτό, Δήμαρχε, να το ακούσετε. Με περισσότερο με εξέπληξε η εκπρόσωπος εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λόγω της αριστερής καταγωγής σας και της συμπάθειας στην οποία αντιλαμβάνομαι και εγώ ως αριστερός, θα έπρεπε να μην δικαιολογεί καθόλου το γεγονός ότι δεν πήρατε τρεις πασάλους με 10 κορδέλες και μία πινακίδα να γράψετε κίνδυνος θάνατος. Άντε, τα φρεάκια είναι ακριβά, το ακαπάκια είναι ακριβά, η ηλεκτροκόλληση είναι ακριβή. Καλά, μία σήμανση θα άφηνε οποιοδήποτε δήμαρχος, πείτε μου, σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτούς τους τάφους ανοιχτούς που μπορεί να πέσει μέσα παιδί, περιπατητής, δρομέας, ποδηλάτης, οποιοδήποτε. Τουρίστας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Μισό λεπτό. Επειδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή σχολιάζεται και είναι και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ μπορεί να ψέρνω, αλλά έχουν δικαίωμα και εκείνοι. Εγώ είπα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και θα το επαναλάβω, ότι ο παθόν και οι γονείς και οι συγγενείς του, οι δικοί του άνθρωποι, δεν έχουν απλώς δίκιο. Έχουν τεράστιο δίκιο. Εύχομαι τα καλύτερα, να μην του μείνει τίποτα, να το ξεπεράσει. Δεν το συζητάω, ασφαλώς και η είναι έτσι. Η πολιτική δεν είναι ευχολόγια, λέω είναι πράξη όμως, λύσεις. Λέω όμως ότι παρά το ότι ο κύριος Κορτζίδης είπε για το θέμα των αρμοδιοτήτων που πρέπει να συνοδεύεται και με λεφτά για να μπορεί να το... Παρά όλο αυτό, είπα, που εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχθείτε έτσι όπως το λέει, κάνετε την... είναι δικαίωμά σας να κάνετε γιατί τη δική σας μπορείτε κρίτη. Να το αποδεχτείτε. Εγώ λέω ότι μέσα σε όλο αυτό να μην αδικήσουμε μία παρουσία, μία παρουσία ενός λέτε... ανθρώπου ο οποίος έχει καταγραφεί στα αυτοδιοικητικά πράγματα με εντιμότητα, με αγωνιστικότητα, με προσπάθεια. Αυτό! Μέχρι εκεί! Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εσείς αυτή την εικόνα μπορείτε να την αποδεχτείτε, με συγχωρείτε. Όχι βέβαια, μα κανείς, μα αλίμονο. Όχι, να πλησιάσει η κάμερα. Αυτή την εικόνα μπορείτε να την αποδεχτείτε. Είναι αυτό. Είναι δυνατόν. Το ζήτησε η μητέρα και το κάνω. Αυτή η εικόνα είναι το 2010. Δεν είναι το παιδί που είδαμε πριν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η κατάσταση επιτρέπει 4 χρόνια. Και να μας πει ο Δήμαρχος 4 χρόνια και στα επόμενα 4 χρόνια θα ξαναέρθουμε πάλι εδώ να δούμε και άλλα παιδιά να πέφτουν μέσα. Αυτή είναι η ερώτηση που κάνω εγώ. Το πρόβλημα δεν είναι τι δεν έκανε ο Δήμαρχος. Το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμαρχος σήμερα στηρίζει αυτή την οτροπία ότι δεν πρέπει να μπουν σχάρες, ότι δεν πρέπει να μπουν λαμαρίνες, ότι στην έσχατη λύση δεν πρέπει να μπουν κορδέλες, να μπει μια ταβέλα. Μια σήμανση. Προσέξτε, κίνδυνος θάνατος. Είναι ποτέ δυνατόν. Και να λέμε ότι φταίει το ελληνικό, το τραμ ΑΕ. Μπορούμε να κρυφτούμε, αγαπητοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκατε πριν στο μνημόνιο. Αυτό το
το περιστατικό έχει να κάνει. Αυτό το παραμύθι της τραγικής πραγματικότητας κατά τα άλλα του μνημονίου. Άρα δεν είναι παραμύθι. Όχι, παραμύθι λέω της τραγικής πραγματικότητας. Προσέξτε τι λέω. Δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για αυτά που δεν κάναμε. Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική, δεν μπορούμε να βάλουμε τρεις κορδέλες και μία ταμπέλα που γράφει κίνδυνος θάνατος. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά όπου και να το πείτε αυτό στην Ευρώπη, θα γελάει ο κόσμος ότι σε χώρο που περπατάει ο περιπατητής και πάει ο ποδηλάτης, έχουμε τάφους 1,5-2 μέτρα κάτω να πέσει ο άλλος να σκοτωθεί. Και όταν μιλάμε για 4 χρόνια που η κατάσταση παραμένει, πάνε άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι κάτι το οποίο πριν από 4 χρόνια, το περιστατικό που δείξατε είναι πριν από 4 χρόνια. Και τώρα, δηλαδή, με τέτοια, αυτή είναι εγκληματική αμέλεια, θα έλεγα. Μετά από τόσα χρόνια και να παραμένουν τα φρεάτια έτσι όπως είναι. Ανοιχτά φρεάτια. Ναι. Αυτών που έχουν την αρμοδιότητα εγκληματική. Μα δεν θα έπρεπε δηλαδή να μπει μια προτεραιότητα σε αυτό το δεν θέμα. Δεν έχει την αρμοδιότητα ο δήμαρχος. Θα κατηγορήσει κανείς ένα δήμαρχο που δεν έχει την αρμοδιότητα. Αν βάλει μια ταμπέλα, θα του πει. Μπράβο, θα του πει. Ο δήμαρχος που θα αφήσει στο Παρίσι τάφους ανοιχτούς τη τραμ ΑΕ του Παρισιού. Θα πάει φυλακή έχει την άλλη μέρα. Δεν έχει. Αφήστε τα αυτά με τις αρμοδιότητες. Είπαμε και εμείς αγαπάμε τους αριστερούς, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Πού κολλάμε και δεν έχουν μπει τα φρεάτια πλέον. Πού έχει κολλήσει το θέμα και αυτό δεν το ξέρουμε. Σχάρες. Τα φρεάτια, ναι. Ο δήμαρχος λέει, τα κλέβουν. Τα κλέβουν και τσιγκάνοι, τα κλέβουν διάφοροι. Σωστά. Και σε εμάς γίνεται, σε όλους τους δήμους. Ναι, γίνεται. Ωραία. Αλλά δεν τα αφήνεις ανοιχτό εκεί να πέσει ο άλλος με να σκοτωθεί. Να ρωτήσω κάτι το δήμαρχο. Δήμαρχε, με ακούτε? Προσπαθώ να μιλήσω τόση ώρα, αλλά δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Λέγομαι Μανολοπούλου, είμαι Δημοτική Σύμβουλος Πατρέων και υποψήφια Ευρωβουλευτής σε αυτές τις εκλογές. Ούτε το έργο σας μηδενίζεται. Δέχομαι ότι δεν έχετε αρμοδιότητα, δέχομαι ότι δεν έχετε χρήμα, παρά το ότι δεν έχετε αρμοδιότητα να κάνετε κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε, απευθυνθήκατε στους υπεύθυνους των εταιριών που έχουν την αρμοδιότητα. Όταν λέτε απευθυνθήκατε. Αυτό είπα ήδη αυτό. Μισό λεπτό. Έχουμε μιλήσει με την Τραμ ΑΕ. Αυτό. Μιλήσατε ή είχατε μια εκτενή αλληλογραφία και αφού είδατε αδιαφορία, απευθυνθήκατε στο αρμόδιο Υπουργείο που ελέγχει την Τραμ ΑΕ. Καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι να το κάνετε εσείς. Για την ασφάλεια όμως των πολιτών σας και για την ασφάλεια των ανθρώπων. Είτε είναι στο δικό σας Δήμο, είτε ένα πλακάκι στο διπλανό Δήμο. Επιέσατε το Υπουργείο που ελέγχει την Τραμ ΑΕ, το αφεντικό, το πολιτικό αφεντικό εντός εισαγωγικών της Τραμ ΑΕ, να την πιέσει να λύσει το πρόβλημα. Είναι και στα όρια του Δήμου, ούτως ή άλλως. Δεν έχει σημασία που είπε η αστυνομία που άνοιξε τα αρχεία για να δει ποιος. Το απευθύνομαι, εννοεί ένα τηλεφώνημα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Θέλετε να με ακούσετε? Γιατί προσπαθώ τόση ώρα να μιλήσω. Μπορείτε να με ακούσετε λίγο? Βεβαίως. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, μπορείτε να με ακούσετε λίγο? Ναι, μόνο εσείς θα μιλάτε τώρα, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν είπα ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ή αυτά που είπατε. Ότι δεν πρέπει να μπουν σχάρες ή δεν πρέπει να μπουν λαμαρίνες. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Σας είπα ότι δεν είναι ευθύνη δική μας αυτό. Σας είπα ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε. Σας είπα ότι έχουμε απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς να ενδιαφερθούν για αυτό το πρόβλημα. Τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε? Σας το είπα, αλλά μάλλον. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Σας το είπα, δήμαρχε. Σας το είπα, αλλά δεν το λάβατε υπόψη σας. Σας είπα ότι το πιο. Σας είπα λοιπόν ότι η πιο ανώδυνη λύση για εσάς οικονομικά είναι να βάλετε μία πινακίδα κίνδυνος θάνατος. Υπάρχουν τρύπες ανοιχτές για ποδηλάτες και πεζούς. Είναι απλό. Και το πολύ πολύ να βάλετε και τρεις κορδέλες. Να βάλουμε σε κάθε φρεάτιο μία πινακίδα που να λέει λείπει το φρεάτιο. Όχι, είναι στη σειρά αυτά τα φρεάτια. Συγγνώμη. Μπορείτε να βάλετε λοιπόν μία σήμανση εκεί που είναι τα φρεάτια ότι υπάρχει κίνδυνος να βρεθείτε σε ανοιχτό φρεάτιο. Προσέξτε. Τόσο δύσκολο είναι να μπει μία πινακίδα εκεί μέχρι να. Και το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα έπρεπε να έχετε κάνει μήνυση στην Τραμ ΑΕ. Διότι εσείς είστε ο πρώτος πολίτης περιοχής και οφείλετε να προστατεύετε τους πολίτες σας. Και η τρίτη λύση είναι από τους πόρους, τους λίγους που έχετε, να βάλετε 10 λαμαρίνες να κλείσει εκεί, να τις καρφώσετε κάτω και να τελειώνει η ιστορία. Αλλά λύσεις υπάρχουν, δήμαρχε. Και απλές λύσεις. Η πολιτική είναι η λύση του εφικτού. Δεν αφήνεις τον πολίτη
το παγιδευμένο να πέσει μέσα στις τρύπες. Αυτό είπα. Αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολικό, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν γίνει από το 10 μέχρι σήμερα. Βλέπω αυτά τα παιδιά ματωμένα και σαν τον Χριστό. Είναι ποτέ δυνατόν. Και μετά από το δικό μου, πριν από μερικούς μήνες, ένας άλλος κύριος πήγα κατηγορούμενο στο δικαστήριο, γιατί ένας πολίτης και μάλιστα γνωστός δημοσιογράφος έκανε βόλτα μέσα στον Άγιο Κοσμαέτρη και τον δάγκωσε ένα σκύλο. Και πήγα κατηγορούμενο στο δικαστήριο, γιατί τον δάγκωσε ο σκύλος. Και είπα, εν πάση περιπτώσει δεν είναι δική μας μέσα στον Άγιο Κοσμαέτρη να περισυλλέγουμε. Θέλω να πω τέτοια προβλήματα. Έχουμε συνεχώς. Εντάξει, εσείς, γνωρίστε... εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ απλό να πάμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, 5 σκάρες που δεν είναι 5. Όχι, ή να πάμε να κάνουμε μια ηλεκτροκόλληση. Χαριτολογώντας θα σας πω ότι η είδηση είναι να δαγκώσει ο δημοσιογράφος το σκύλο. Και καθόλου περίεργο μάλιστα έτσι όπως έχει καταδείξει η δημοσιογραφία. Κατηγορούμενος στο δικαστήριο γιατί έκανε μήνυση. Το φαντάζομαι, αλλά όταν αναλυθήκατε... Γιατί το δάγκωσε ένα σκύλο εδώ στον Άγιο Κοσμά. Και σου λέει, δήμαρχης αρμόδιος να μαζεύσει τους σκύλους, ας πούμε. Είναι αλήθεια. Είναι, να σας πω κάτι, όταν μπλέξετε με την πολιτική και το δημαρχηλίκη δεν ξέρατε ότι θα υποστείτε και τέτοια. Θα υποστείτε τα αντιμετωπίζω, προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω. Σας λέω, μήνυση έχω δεχτεί και για ένα πολίτη που έπεσε σε ένα πεζοδρόμιο γιατί ήταν χαλασμένη πλάκα και έπεσε και χτύπησε. Φαντάζεστε τι τράβηξα εγώ. Επί μία δεκαετία, όταν έλεγαν θα σε πάω στον Τριανταφυλόπουλο και νόμιζαν ότι είμαι δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, νομάρχης, περιφερειάρχης, διευθυντής τράπεζας και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Επομένως, ο κόσμος. Ακούστε με λίγο και δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, κάθε μέρα αυτό τρέχουμε να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε στα προβλήματα. Και είμαστε κάθε μέρα ανοιχτοί για χιλιάδες πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Και μπορεί ο καθένας να μας πει γιατί δεν κάνεις εκείνο, γιατί δεν κάνεις το άλλο. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό κάνουμε. Όλη μέρα παλεύουμε για αυτά τα ζητήματα να μπορέσουμε να τα λύνουμε. Που σας είπα για τα πεζοδρόμια, για την άσφαλτο, για τον ηλεκτροφωτισμό, για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Έχουμε 40 παιδικές χαρές. Ανά πάσα στιγμή μπορεί ένα παιδάκι να χτυπήσει. Φροντίστε από αύριο να βρεθεί. Κάτι να σου κάνει μήνυση ο άλλος γιατί χτύπησε το παιδάκι, ας πούμε. Φροντίστε από αύριο. Να ανταποκριθείς. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και παλεύουμε να ανταποκριθούμε. Εκείνο που με στεναχωρεί είναι να μας φορτώνουν και ευθύνες τις οποίες δεν έχουμε, ας πούμε. Καταλάβατε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλώς βράδυ, Δημαρχέ. Ο Θεός θα σου φωτίσει. Λοιπόν, Διονύση, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι ο μεν Δήμαρχος δεν αισθάνεται ότι έχει ευθύνη για τις τρύπες στην περιοχή του. Αισθάνεται ότι την ευθύνη την έχει τραμ ΑΕ. Δηλαδή, αν η τραμ ΑΕ έρθει αύριο και στήσει δύο κανόνια και ρίχνει στους δημότες στο ελληνικό, ο Δήμαρχος θα πει δεν βαριέσαι, η τραμ ΑΕ πυροβολεί. Και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θα τον δικαιολογεί. Θα λέει οι σφαίρες είναι της τραμ ΑΕ. Υπερβολές. Όχι, δεν είναι υπερβολές. Είδα τη στροφή που κάνατε, να σας πω γιατί, επικοινωνιακά. Μόλις είπα κάτι για τον Κακλαμάνη και το Δήμο της Αθήνας, πεταχτήκατε τρύπες, μπουλόνια, ρίξατε πράγμα. Όχι. Μόλις ήρθε η σειρά του Δήμαρχου του Ελληνικού που εγώ δεν γνώριζα που ανήκει. Ο άνθρωπος είναι αριστερός. Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Δήμαρχος του Ελληνικού, είναι κύριε Τριανταφυλόπουλο. Τι σημασία έχει. Είναι ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημασία έχει. Είναι ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός. Απλώς εγώ ξέρω, όπως το ξέρετε κι εσείς, ξέρετε την πορεία του, τη θητεία του. Με αυτή την έννοια είπα, μην αδικήσουμε τη συνολική αυτοδιοικητική του παρουσία. Ακούστε κάτι. Με αυτή την έννοια. Κατά τα άλλα, προφανώς, οι ευθύνες που έχει ο καθένας θα τις αναλάβει. Ποιο είναι το πρώτο χάρισμα του αριστερού, κατά την άποψή μας. Παρακαλώ. Το πρώτο χάρισμα ενός αριστερού είναι η ευαισθησία του. Απέναντι στο συνάδελφο. Νομίζω είναι αριστερό. Το πρώτο χάρισμα ενός ανθρώπου. Νομίζω είναι αριστερό και δεν αγαπάει κανέναν. Άρα οι αριστεροί είναι ευαίσθητοι και όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν αίσθητοι. Νομίζω γιατί αγαπάει πολύ τον άνθρωπο και έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Επειδή λοιπόν έχω πάψει εδώ και χρόνια να χωρίζω τους ανθρώπους σε αριστερούς και δεξιούς υπό την έννοια της αντιμετώπισης του προβλήματος και όχι της ιδεολογίας. Ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Κυρία Ράγκη, πάμε πολύ άλλες οι ευαισθησίες των αριστερών. Σε αυτό που λέτε δεν διαφωνώ. Άλλες των δεξιών, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι θέμα ανθρώπου. Εδώ και μην ξεχνάτε ότι ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να φέρει στο ίδιο τραπέζι δεξιούς και αριστερούς, για κάποιο λόγο το αφαίρεσαν τη ζωή πολλά χρόνια πριν. Λέω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι όταν ο δικός σου χώρος
δείχνει αδιαφορία, πρέπει να είσαι περισσότερο καυστικός από, από το να το κάνει ένας αντίπαλος. Υπό ποια έννοια το λέω? Ότι έχεις συνυπευθυνότητα. Είσαι σε έναν χώρο αυτό, λες είσαι αριστερός και βγαίνεις και δηλώνεις ότι τι ευθύνη έχω εγώ, την έχει τράμα ΑΕ στο πεζοδρόμιο του Δήμου σου, που έπρεπε να πας να το χτίσεις την επόμενη μέρα. Τείχος να κάνεις εκεί για να προστατεύσεις πολίτες. Τα λέω σωστά ή όχι? Σωστότατα. Σε μια περιοχή που το τετραγωνικό πόσο είχε? 3.050 ευρώ έχει το τετραγωνικό αντικειμενική αξία. Έχει. Έχει τώρα. Έχει τώρα. Φτωχός Δήμος. Χωρίς μία, 3.000 το τετραγωνικό. Δεν μπορεί να μαζέψει λεφτά. Δεν μας τα λέει ο Δήμαρχος τώρα Αγουλινίτσας. Μας τα λέει ο Δήμαρχος Ελληνικού. Όπως θα τα πει και ο κύριος Κακλαμάνης, κύριος Φίλης έσπευσε να καλύψει τον Κακλαμάνη, γιατί τα Μπουλόνια λέει ήταν πριν 4 χρόνια. Ο Κακλαμάνης ήταν πριν 4 χρόνια. Αυτό που προσπάθησα να πω, κύριε Τρενταφυλόπουλε, αυτό που προσπαθώ να πω. 13 εκατομμύρια πλεόνασμα είμαστε, αλλά πολλακούβες έχουμε κι εμείς. Υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει μια λέξη που λέγεται έγνοια. Δεν είναι θέμα μόνο αρμοδιότητας. Ωραία, ξεκινάμε από την αρμοδιότητα, ότι πρώτα κάνεις αυτά που είναι στην αρμοδιότητά σου. Okay, σύμφωνοι. Αλλά η έγνοια και από κάτι που δεν είναι πια πολύ ακριβό. Δηλαδή, αυτό που είπατε τώρα, δύο στήλους και μια κόκκινη κορδέλα γύρω-γύρω να φαίνεται μακριά, 100 ευρώ τώρα νομίζω ότι εντάξει, ξέρω εγώ, βρίσκονται. Στο κάτω-κάτω, αν είναι αρμοδιότητά του και φάει μια αγωγή, πολύ περισσότερα θα δώσει. Κύριε Πιτούλη, κάτι θέλετε να πείτε? Κλείσαμε, γιατί ακούω ότι υπάρχει κι άλλος δήμος με πλεόνασμα στην Ελλάδα, γιατί είχαμε ακούσει ότι μόνο το Παλαιό Φάληρο έχει πλεόνασμα. Και Δήμος Ηλίου. Υπάρχει κι άλλος δήμος. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί δήμοι. Στην περιφέρεια, με το σιγουρό. Εμείς το μηδενίσαμε το χρέος. Όχι, είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί το Παλαιό Φάληρο ακούει ότι μόνο το Παλαιό Φάληρο έχει πλεόνασμα και μόνο είναι δήμαρχος. Ο οποίος, για να κάνω μια παρατήρηση έτσι, για να κάπως να χαμογελάσουμε, όταν γινόταν το τραμ, έπεφτε στις ράγες για να μην γίνει. Όταν έγιναν τα εγγένεια όμως ήταν μπροστά. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν και πολύ με τον τρόπο της πολιτικής άσκησης που έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Και πολλοί παλιοί δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο πλέον. Άρα πρέπει να αλλάξει και να ξεκινήσουν νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά. Γιατί πρέπει να είναι οι δημότες στους δήμους και όχι η δημοτική αρχή η εκάστοτε. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να πω ότι το τραγικό στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ενώ υπήρχε περιστατικό πριν 4 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Περιστατικά. Περιστατικά. Και αυτό, γενικότερα το θέμα της ασφάλειας και για το θέμα του αδέσποτου ζώου, που επίσης δεν υπάρχει καμία πρόνοια στους περισσότερους δήμους, είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς ο Δήμος Σαρωνικού και εγώ ως υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών, αλλά να μιλήσουμε και για ανάπτυξη. Και επειδή είπατε πριν σε ποιο χώρο ανήκω, να σας πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν μιλάω για συμμετοχή του πολίτη με λένε αριστερό και όταν μιλάω για ανάπτυξη και επενδύσεις με λένε δεξιό. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή όλοι μαζί πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι στην τοπική αυτοδιοίκηση και να πούμε τι πρέπει να κάνουμε. Να χαράξουμε μια στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι στο Δήμο Σαρωνικού έχουμε ένα από τους ωραιότερους Δήμους, που έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο 22 χιλιόμετρα και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης, όπως και η Ενδοχώρα με τα Καλύβια και τον Κουβαρά, με ένα περιαστικό πάρκο. Θα μπορούσαμε να προβάλλουμε το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού μας και κάνουμε μια απλή διαχείριση. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η κίνηση των απλών πολιτών, και εγώ έχω την εξής ατάκα που λέω, γιατί όλοι λίγο πολύ λέμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Εγώ λέω ότι είμαι εξαρτημένος. Και είμαι εξαρτημένος από τους απλούς πολίτες. Τους πολίτες του τόπου, που να σας πω ότι 20 χρόνια δουλεύω ως πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι επαγγελματίας, δεν ζω από αυτό. Ζω σε ένα σπίτι 70 τετραγωνικά, έχω δύο παιδιά και κάθε μέρα προσπαθώ μέσα από την εμπειρία μου, από τη δουλειά μου, να αναβαθμίσω την πόλη. Και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή πλέον. Νέοι άνθρωποι να βγούμε μπροστά δυναμικά, χωρίς κομματικές γραμμές. Σε εμάς υπάρχουν δεξιά, αριστερά. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος είναι αξιόλογος και θέλει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία πρέπει να είναι κοντά μας. Μ' άρεσε πολύ το εξαρτημένο. Εξαρτημένος. Γιατί έχουμε πήξει από ανεξάρτητα. Όσοι θέλουν να, κρύψουν την ταυτότητά τους ή να μην ταυτιστούν με χώρους συστημικούς, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ., δηλώνουν ανεξάρτητα. Να σας πω όμως μια κουβέντα να σας πω. Ανεξάρτητη η δημοκρατική συνεργασία με δήμαρχο τον Νίκο τον Ζενέτο. Όμως είναι μια... Όχι, πρώην Πασόκ. Να υπενθυμίσω και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ ότι η δημοκρατική συνεργασία είναι μια παράταξη η οποία έχει συνεργαστεί με χώρους όπως το ΚΚΕ, το συνασπισμό. Έχουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε για την παράταξη, με ρωτήσατε. Προσωπικά εγώ είμαι αυτοδιοικητική.
3,5 χρόνια είμαι αυτοδιοικητική και συνεχίζω. Αν θέλω να πολιτευτώ βουλευτικά ή στις ευρωεκλογές, θα εκπροσωπήσω κάποιο κόμμα. 5 χρόνια νωρίτερα θα μου είχατε έρθει με ταμπέλα Πασόκ εδώ πέρα. Τώρα δεν θέλετε ούτε να το πείτε. Ανεξάρτητα μου δηλώνετε αυτοδιοικητική. Δεν αποποιούμαστε το. Μου έχετε βρει όλα τα κοσμητικά επίθετα εκτός από αυτό. Όχι, δεν αποποιούμαστε το κόμμα μας. Σε καμία περίπτωση, ούτε την ιδεολογία μας. Εγώ ανήκω στον κεντρώο χώρο, είμαι βαθιά δημοκρατική και βαθύτατα αυτοδιοικητική. Αυτό εκπροσωπώ εδώ Πασόκ σήμερα. Είστε ελαφρύτατα. Πασόκ, το παλιό Πασόκ, αν θέλετε, που ανήκει στον κεντρώο χώρο, ναι, ευχαρίστως θα το εκπροσωπούσα σήμερα. Το Πασόκ που υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια δεν το εκπροσωπώ σε καμία περίπτωση σήμερα. Το Βενιζέλο εννοείται. Δεν θέλω να με κατατάξετε σε Παπανδρέου ή Βενιζέλο. Έχουμε κρίση μες στο Πασόκ. Έχουμε χάσει την ταυτότητα. Δεν ξέρουμε πού να. Ας είναι ότι καλός άνθρωπος να είναι. Λοιπόν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καλός άνθρωπος να είναι. Εδώ, και να μπορεί να κάνει δουλειά. Δηλαδή να βγει να προσφέρει. Είναι δημοτικές, δεν είναι πολιτικές κατά βάση. Είναι δημοτικές. Διονύση, να σε χαιρετήσω. Καλό βράδυ, Μάκη μου. Κατάλαβες, περαστικά μας Διονύση, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, περαστικά μας λέω εκεί έτσι όπως μπλέξαμε. Ναι, βέβαια. Θα τη βρούμε την άκρη. Όλοι κρύβουμε μία τρύπα μέσα μας. Θα πέσουμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τραγικά πράγματα. Όλα εδώ πληρώνονται. Άμα λένε τέτοια πράγματα, μπροστά μας θα βρούμε. Λοιπόν, παίζονται πολλά παιχνίδια στις πλάτες των δημοτών. Εκεί μπορεί να λείπουν οι σχάρες, αλλά πιο κάτω στη βάρη βούλας βουλιαγμένης, τη Μεγάλη Τρίτη ο κόσμος διαπίστωσε ότι κάποιοι πονηροί επιχειρηματίες, τους οποίους μάλλον τυχαίνει να γνωρίζω, έστειναν κάγκελα για να αποκλείσουν την παραλία, να την εκμεταλλευτούν κατά το δοκού. Κλασικό. Και πήγε ο κόσμος και έριξε τα κάγκελα, ήρθε η αστυνομία, έπιασε τους σιδεράδες, δεν ήξεραν αυτοί, δήλωσαν ότι η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρχε άδεια. Αλλά η δουλειά πήγαινε καλά μέχρι που ξεσηκώθηκε ο κόσμος γι' αυτό. Αυτοδιαχείριση. Πάρτε τη δουλειά στα χέρια σας. Αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα. Δεν φτάνουν μόνο οι Δημοτικοί Συμβουλοί και οι Δήμαρχοι. Τα περισσότερα λαμόγια, αυτό που δεν μου αρέσει σαν λέξη εμένα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, τα ανακάλυψα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απίστευτα εγκλήματα. Για να μην τους πιάσουν δε και να πηγαίνουν για κακούριμα, κόβανε τις δουλειές με 45. Σου λέει κάτσε μην πάθουμε καμιά νύλα, για κάθε μία από αυτές 45 και πήγαινε έτσι η δουλειά. Δείτε το βίντεο. Δείτε αυτό το βίντεο από την καγκελαρία της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Παιχνίδια φαίνεται ότι παίζονται στην πλάτη των δημοτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίοι τη Μεγάλη Τετάρτη διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι κάποιοι είχαν περιφράξει παράνομα μεγάλο χώρο στην παραλία Καβουρίου με σκοπό να αποκλειστεί η πρόσβαση στη θάλασσα. Τα σίδερα μετά τις καταγγελίες των κατοίκων έπεσαν. Ωστόσο, το παρασκήνιο πίσω από την τοποθέτησή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή κατοικούν μερικοί από τους πιο γνωστούς και πιο επιφανείς εφοπλιστές της χώρας, οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, κάνουν προσπάθειες να οικειοποιηθούν μέρος της παραλίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρωί της 16 Απριλίου, δημότες της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι στην ενεργεία τοποθετούσαν μεταλλικά κυκλειδώματα σε μεγάλη περιοχή της ελεύθερης παραλίας επί της οδού Ηλίου από Ιφηγενίας έως Αγίου Νικολάου. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, άνδρες οι οποίες έφτασαν στο σημείο μπροστά από το πρώην ξενοδοχείο Καστέλο και συνέλαβαν το σιδερά που χωρίς άδεια τοποθετούσε κάγκελα κατά μήκος παραλίας. Οι αρμόδιοι φορείς, ερωτώμενοι σχετικά με το περιστατικό, δήλωσαν άγνοια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έδωσαν ποτέ εντολή ή άδεια για τέτοιου είδους εργασίες. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, ανέφερε ότι κάποιοι που είτε θέλουν να οικειοποιηθούν τμήμα της παραλιακής έκτασης, είτε επιζητούν την υποβάθμιση του Δήμου, επιχείρησαν να περιφράξουν τμήμα του χώρου και εν συνεχεία να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τις εργασίες ανάπλασης που γίνονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα κυκλειδώματα απομακρύνθηκαν χάρη στην άμεση αντίδρασή του. Ωστόσο,
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στο Zoogla.gr αλλά και στην εκπομπή, ο κύριος Πανάς όχι μόνο δεν είχε άγνοια για τα κυκλειδώματα, αλλά είχε επισκεφθεί το σημείο νωρίς το πρωί την ημέρα που τοποθετήθηκαν. Στις 8.30 ώρα το πρωί άκουσα θόρυβο από μηχανήματα και ενώ έφευγα για να πάω στη δουλειά μου, κατέβηκα στην παραλία και συναντήθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο Πανά. Μεταξύ σοβαρού και αστείου του είπα κιόλας, δήμαρχε, του λέω, κουκιά μαζεύεις και φτιάχνεις την παραλία ή έχει γίνει κάτι άλλο. Και με άφησε και πήγε στο μόλο όπου υπήρχε απάνω ένα μηχάνημα κούφτα και έκανε εργασίες και συζήταγε με τους εργοδηγούς. Άρα υπήρχε συμμετοχή ή επίβλεψη του δημάρχου στις εργασίες εδώ με τα κάγκελα? Για μένα ναι, ήταν γνώστης ο δήμαρχος, άσχετα τι λέει. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν πολίτες αλλά και υποψήφοι δήμαρχοι της περιοχής, πίσω από τις εργασίες που τερματίστηκαν άδοξα, κρύβονται εφοπλιστές που κατοικούν εκεί και επιθυμούν να οικειοποιηθούν μέρος παραλίας. Ενδεικτική είναι η συνέντευξη που παραχώρησε στο Zoogla.gr ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος κ. Σωτήρης Ελευθερίου, ο οποίος έκανε λόγο για συγκεκριμένα συμφέροντα αλλά και για ύποπτη αναλγησία της Δημοτικής Αρχής κατά τη διάρκεια των εργασιών. Προφανώς θέλω να κλείσουν αυτό το κομμάτι και θέλοντας βέβαια να καλοποιήσουν το κομμάτι, γιατί στο παρικείμενο χτίσμα το έχει αγοράσει κάποιος ο οποίος προφανώς θέλει να δημιουργήσει ένα προκήπιο, ένα αύλιο χώρο έτσι όμορφο και ωραίο. Καμία αντίρρηση, αλλά από εκεί και πέρα το να κλείνει την παραλία χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια ή με τη σιωπηρή άδεια κάποιον και προφανώς της Δημοτικής Αρχής, δεν το ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης ξαφνικά να σπαταλά χιλιάδες στην κυριολεξία ευρώ προκειμένου να βάλει αυτά τα βαριά κατασκευής κάγκελα. Λοιπόν, να πω για 2-3 παραπονάκια μόνο, ότι μην αφήσετε το κουκουέ στην άκρη, μην το πειράζετε. Εγώ είπα ότι το κουκουέ έχει έντιμους ανθρώπους και ήρωες. Δεν είπα κάτι κακό. Είπα ότι με ενοχλεί να μένει εκεί στατικό, σαν το μουσείο της Μαντάμ Τισό με τα κέρινα ομοιώματα. Αυτό είπα. Και αν θέλετε να πάω και παρακάτω, ναι, θα γούσταρα να είναι ακόμα της πρώτης γραμμής, με τους περισσότερους ψηφοφόρους να μπορώ να το ψηφίζω. Βλέπετε λοιπόν πόσο αδικοί είστε. Αλλά ήθελα να είναι ένα κόμμα που θα πάρει την νεολαία και θα τη φέρει κοντά του, όχι να την αφήνει να πηγαίνει στη Χρυσή Αυγή. Και επίσης να πω ότι ως το παραδοσιακό κόμμα της αριστεράς έχει την απόλυτη ευθύνη κατά την ταπεινή μου άποψη για όλο αυτό το σκορποχώρι στην αριστερά με 15 χώρους και 40 κόμματα. Μια άλλη παρατήρηση, γιατί δεν καλούμε υποψήφιο της Χρυσής Αυγής, εγώ όπως ξέρετε τους καλώ. Και πολλές φορές φεύγουν και κάποιοι προσκεκλημένοι υπερευαίσθητοι. Τους καλώ, γιατί μπορεί να μην θέλω να τους δω μπροστά μου κάτι τέτοιους τύπους με αυτού του είδους ιδεολογίες, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μου να ακούγονται όλες οι θέσεις, όλες οι απόψεις. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ δεν μπορώ να καλώ εκείνους που εκείνοι δημιούργησαν και που έχουν την ευθύνη για την ύπαρξή τους. Περίεργα πράγματα. Όπως δεν κατάλαβα και τον υποψήφιο εκεί δήμαρχο της Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ που είπε καλούμε στον 984 σε δημόσιο διάλογο όλες τις παρατάξεις εκτός από τους χρυσαυγίτες. Λέγεται τέτοιες ανοησίες και αν τους φτάσετε να γίνουν και δήμαρχοι και βουλευτές και υπουργοί στο τέλος. Γιατί ο δημοκράτης, άνθρωπος και πολιτικός, τον αντίπαλο, όσο δεξιός και αν είναι, τον αντιμετωπίζει με επιχειρήματα και με δημοκρατία. Όχι με φασιστικές μεθόδους. Εγώ δεν σου μιλάω, δεν σε κοιτάζω, δεν έχω διάλογο μαζί σου. Αυτά είναι ανόητα πράγματα που ανήκουν θεωρίες της δεκαετίας του 60. Μην πω παραπίσω.
Άλλωστε αυτό που μισεί ο φασισμός είναι η νοημοσύνη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε το Σωτήρι Ελευθερίου στο τηλέφωνο για το θέμα αυτό με τα κάγκελα. Όχι, σε παρακαλώ, πριν πάμε στον κύριο Ελευθερίου, μπορείτε να μου δείξετε αυτά τα κάγκελα που έκοψα. Κοιτάξτε αυτό το κάγκελο, είναι για τον επόμενο ποδηλάτη πεζό. Ή το παιδί, κοιτάξτε λοιπόν, αυτό είναι ένα οπλικό σύστημα. Σκόνταψε ένα παιδάκι και καρφώθηκε με το κεφάλι, έχει τελειώσει. Φρόντισαν να τα κόψουν. Κύριε Ελευθερίου, ΣΥΡΙΖΑ θα τα κόψετε. Σαν τον Τζίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν πάει ένας και καρφωθεί εκεί πέρα, τέλειωσε. Κοιτάξτε, αυτά ήταν τα κομμάτια σιδήρου που τα είχαν στερεώσει τα κάγκελα σε πρόχειρη βάση. Θα βάζανε τσιμέντο στη συνέχεια, αλλά βέβαια αυτά τα σίδερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι παγίδα. Αυτά τα σίδερα είναι έγκλημα, είναι οπλικό σύστημα εκεί πέρα, το αντιλαμβάνεστε. Έχουν αφήσει ένα σωρό κομμάτια, έτσι ακριβώς. Ποιος τα άκοψε? Κοιτάξτε, αυτά πήγαν οι σιδεράδες την επόμενη μέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Από ποιος τους έστειλε? Τους σιδεράδες, τους, από ό,τι μάθαμε, τους κινητοποίησε η Δημοτική Αρχή, η οποία Δημοτική Αρχή φάνηκε ότι δεν είχε γνώση του θέματος, ενώ σας πληροφορώ ότι... Ποιο δήμο? Τον Τριό Β, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ποιος είναι δήμαρχος τώρα εκεί? Ο κύριος Πανάς λοιπόν πήγε, έκοψε αυτά τα σίδερα, έτσι. Ο κύριος Πανάς, ακούστε. Και τάψε για να καρφωθούν οι επόμενοι, έτσι. Ο κύριος Πανάς είπε ότι δεν είχε ιδέα, δεν ήξερε τι συνέβαινε. Ακούτε, δεν ήξερε τι συνέβαινε, ενώ από τη Μεγάλη Τρίτη δουλεύανε τα συνεργεία και τοποθετούσαν τα κάγκελα. Οι κάτοικοι ενεργοποιήθηκαν λιγάκι την επόμενη μέρα που είδαν τα κάγκελα, δεν τα είχαν δει από την πρώτη στιγμή. Και έτσι πήγα και εγώ, όπως και πήγαν και πάρα πολλοί κάτοικοι, και πιστεύω όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε από μεριάς των κατοίκων, τελικά είχαμε αυτό το αίσιο τέλος να πέσουν τα κάγκελα. Αλλά μην νομίζετε ότι οι βλέψεις δεν υπάρχουν για την πορεία, για τη συνέχεια. Ήδη ένα κομμάτι πάλι που έχουν πάρει από το πλάι δεν το αφήσανε ελεύθερο, αυτό έγινε προχθές, το οποίο καλύψανε. Και θα ήθελα να σας πω ότι η παράταξη με την οποία κατεβαίνω στις εκλογές θα το δει το θέμα, και ο δημοτικός, ο υποψήφιος δήμαρχος, ο Δημήτρης Ζαβάκης, έχει ξεκινήσει ήδη αυτή τη διαδικασία για να δει ακριβώς τις ευθύνες όλης αυτής. Κύριε Ελευθερίο, με ποια παράταξη είναι ο Ζαβάκης? Θα σας έλεγα, επειδή σας άκουσα προηγούμενα, είναι πραγματικά εξαρτημένος. Πείτε μου, είναι εξαρτημένος από τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, είναι όχι, όχι, δεν έχει καμία τέτοια σχέση. Και σας το λέω, δεν σας ακούω. Δεν μιλάω, γι' αυτό δεν με ακούω. Έχετε μάθει να σας διακόπτουν όταν μιλάτε. Όχι, όχι, έβλεπα τις κινήσεις σας, αλλά δεν έβλεπα... Α, έχει καθυστέρηση του δορυφόρου. Εσείς να μην κοιτάτε την τηλεόραση, να έχετε το νου σας στο τηλέφωνο τώρα που μιλάμε. Ναι, σωστά. Ακούστε λοιπόν, προσωπικά εκλέγομαι στο Δήμο Βουλιαγμένης για αρκετά χρόνια, κάποιες δεκαετίες. Τα έχω δει όλα, μην νομίζω ότι αυτό μου προξενεί εντύπωση. Ξέρω πώς συμπεριφέρονται οι δήμαρχοι όταν υπάρχουν μεγαλοσχήμονες. Δυστυχώς είναι ο σφιοκάμπτες μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Η δικαιολογία ότι ξέρετε κάτι δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν δείχναμε, δεν ευσταθεί, και δεν ευσταθεί γιατί... τα συνεργεία του Δήμου δουλεύανε τη Μεγάλη Τρίτη. Τα κάγκελα πέσανε Μεγάλη Πέμπτη. Αυτές τις τρεις μέρες ήταν όλο το δυναμικό του Δήμου. Δηλαδή από τους εργατοτεχνίτες μέχρι προϊσταμένους, μέχρι διευθυντές, γιατί κάνανε και φύτευση στον εσωτερικό χώρο. Εκεί δηλαδή που πάει ο κόσμος και κάθεται, ας πούμε, για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα. Εκεί φυτέψανε πάρα πολλά δέντρα και καλώς κάνανε και άλλα φυτά. Βέβαια τα φυτά δεν ξέρω κατά πόσο θα μας προημερέψουν, γιατί πάνω στην άμμο, το αναφυτεύεις ένα πάνω λεπτό. Στην άμμο. Ακούστε με λίγο. Να το πάνω μάθει ο κόσμος τώρα. Μια μέρα μου τηλεφωνεί ο Πάγκαλος και μου λέει, θα σου δώσω το θέμα μιας της βίλας ενός φοπλιστή που είναι παράνομη. Εκεί γύριζαν οι Βουγιουκλάκοι Καρέζοι, παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι γνωστός ο φοπλιστής. Αλλά θέλω να το βγάλεις στο θέμα. Με ακούτε? Μάλιστα. Και επειδή ο εφοπλιστής αυτός και ο επιχειρηματίας έχει τιμηθεί μέχρι με το σταυρό της τιμής στο γαλλικό και από το ελληνικό δημόσιο... Ποιος? Ο
Της Γαλλικής Λεγιώνας. Λεγιώνας και πάει λέγοντας. Και των άλλων λεγιοναρίων όλων. Μα είναι όντως προσωπικότητα. Αλλά είχε κάνει λαμογιά. Είχε πάρει άδεια για ανακαίνιση και είχε χτίσει τριπλάσια βίλα. Μου λέει, θα βγάλεις το θέμα και μόλις βγει θα σε στηρίξω εγώ. Και τι κάνει ο απίστευτος τύπος που βγαίνει τώρα και κρίνει τους δεξιούς και τους αριστερούς. Μόλις βγαίνει το θέμα, εξαφανίστηκε. Εμένα με κυνηγούσε ο σταθμός γιατί έχασε τη διαφήμιση. Γιατί ο επιχειρηματίας έκοψε τη διαφήμιση του σταθμού. Πήρε ο επιχειρηματίας και μου είπε, με ξέσκισες. Ναι. Με πήρε οι φίλοι του, οι βοηθοί του, οι υπουργοί του, με πήρε ο καναλάρχης που δούλευα, με πήρε θεοί, με πήραν δαίμονες. Εγώ εκεί. Το θέμα θα το βγάλω. Ο Πάγκαλος, πουθενά. Τι ήταν τότε ο κύριος Πάγκαλος? Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ο υπουργός των Ημείων. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, ρε το θέμα ρε. Για το Λαγονίσι λέω. Λοιπόν, τίποτα τσιμουδιά. Τώρα μου λέτε για τον κύριο Πανά. Μου λέτε ότι γνώριζε. Ποιοι βάλαν τα κάγκελα, γιατί εσείς ξέρετε, γιατί δεν τους κατονομάζετε? Κοιτάξτε, ακριβώς σε αυτό το σημείο που μπήκαν τα κάγκελα, αλλά όχι στην ιδιοκτησία του κυρίου που είναι πάνω στο κύμα, πάνω στη θάλασσα, είναι ένα κτίριο που είναι από αυτά που λέμε τα νομίμως υπάρχοντα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2004. Και δεν συζητάμε βέβαια για το κομμάτι αυτό που έχει ο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ έβαλε τα κάγκελα κατά μήκος να αποκλείσει όλους τους λεόμενους. Ποιο είναι η βίλα λοιπόν που προστατεύεται με τα κάγκελα αυτά? Κοίταξε, η βίλα είναι γνωστό αυτό, αλλά ξέρετε κάτι. Πείτε το αφού είναι γνωστό. Ναι, σήμερα προέκυψε κάτι άλλο. Σήμερα ακούστηκε ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος κύριος. Πάλι μου την πάτε λαού-λαού σαν τον Πάγκαλο τη δουλειά. Όχι. Να το πω εγώ και εσείς να εξαφανιστείτε. Σήμερα ακούστηκε, επειδή πράγματι υπάρχει μια παλιά ιστορία που κάποιος επιβουλεύεται την παραλία, ότι μπορεί να την έχει κάνει αυτό στη δουλειά που είναι ακριβώς απέναντι εκεί και όχι δίπλα. Καλά, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ποιος είναι ο απέναντι και ο δίπλα? Αυτός είναι ο σκοπός. Σας λέω το εξής, κυρία. Ότι υπάρχουν δύο επιχειρηματίες οι οποίοι είναι στο ίδιο ακριβώς σημείο. Γι' αυτό το λέω. Ποιος θα πάρει την παραλία είναι το θέμα. Είναι ένα λεπτό. Είναι επιχειρηματίες που δεν τους ξέρουμε, είναι τρανοί. Είναι μεγάλη, από τους μεγάλους. Είναι από τους μεγάλους. Πολύ μεγάλη. Σας πληροφορώ. Αλλά φοβάσαι να πείτε το όνομά του. Θα το πω εγώ την άλλη εβδομάδα. Αυτό που κάνατε εσείς σήμερα, ένα άλλο κανάλι από τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών ήρθε, πήρε συνεντεύξεις και δεν τις μετέδωσε καν. Ποιο κανάλι, ούτε αυτό θα μου το πείτε. Ο Σκάι, θα σας το πω γιατί είναι. Ο Σκάι. Ναι. Ο Σκάι σήμερα έλεγε ιστορίες για τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που θα παίξουν στον τελικό κυπέλλο. Ήρθε ο Σκάι, πήρε συνέντευξη από την τεχνική υπηρεσία. Από την κυρία Ηλιοπούλου και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία έχει... για να γίνει αυτό το κάγκελο, για να πει να τοποθετηθεί αυτό το κάγκελο. Αγαπημένοι μου άνθρωπε, για να καταλαβαίνόμαστε. Ο Σκάι έχει ιδιοκτήτη τον Αλαφούζο, σωστό? Είναι εφοπλιστής. Μήπως οι επιχειρηματίες που λέτε ότι χάρη να αυτόν μπήκαν τα κάγκελα είναι και αυτοί εφοπλιστές? Ναι, αλλά σας λέω, μπορεί να είναι και κάποιος. Και θέλει να το βγάλει ο ένας εφοπλιστής για τον άλλον το θέμα. Πάτε καλά, έχετε τρελαθεί. Σε ποια χώρα ζείτε? Ακούστε με, γιατί δεν σας λέω. Είναι δύο οι άνθρωποι που μπορεί να το έχουν βάλει. Ο ένας έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. Γιατί μέσα από εκεί, από το χώρο του, βγαίνουν όλα αυτά τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα πάντα. Τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να το πάμε έτσι γύρω-γύρω. Εφοπλιστής είναι και θέλετε ο εφοπλιστής Αλαφούζος να καταγγείλει τον πρόεδρο των εφοπλιστών? Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Βουλιαγμένη αυτό το έργο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έτσι την οικονομική δυνατότητα υποτίθεται ότι προσφέρουν στα δημοτικά πράγματα, δηλαδή αν θέλετε στο σύνολο, και στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή όλοι αυτοί, αν εξαιρέσω ίσως έναν άνθρωπο ο οποίος πράγματι έχει κάνει κάποιες δωρεές που αξίζουν τον κόπο, οι υπόλοιποι έχουν δώσει ένα ευρώ και έχουν πάρει πίσω χιλιάδες. Σε αυτή τη λογική κινούνται. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα που κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα
Εγώ είπα μάλιστα και στη συνέντευξη ότι δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών των ανθρώπων. Είναι δυνατόν να αποκλείσεις όλη την παραλία? Τι να την κάνεις όλη την παραλία να την αποκλείσεις? Τι λέτε? Δηλαδή, μία παραλία δική σου ολόκληρη είναι τελείως. Δηλαδή είναι ότι είναι άχρηστη τώρα. Κύριε Ελευθερίου, ορίστε. Θα πάμε να βρούμε τον εφοπλιστή. Να πάτε να το βρείτε, δεν έχω αντίληψη. Να πάτε. Θα αγωνιστούμε, αλλά θα πάτε εσείς. Θα πάμε μαζί γιατί φοβάστε. Όχι, δεν έχω κανένα φόβο. Να σας πω κάτι. Να πάτε, τι έχετε να φοβηθείτε, θα πάμε παρέα. Να σας πω κάτι. Ο συνεργάτης σας που μιλήσαμε μου είπε ότι πρέπει να είμαστε λιγάκι, έτσι αν θέλετε, συντονί με τα ονόματα, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτά τα ντοκουμέντα, το στάνταρ, το 100%, δηλαδή τα χαρτιά. Εδώ έπρεπε να βγει ο Δήμαρχος και να πει ότι εγώ, κύριε, δεν έδωσα εντολή να μπουν τα κάτια, αλλά ποιος την έκανε την εντολή, και να υποβάλει και μήνυση. Το έκανε, δεν το έκανε. Ξέρετε, από αυτό υποφέρουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Όλοι ξέρουμε ποιος κάνει τη λαμογιά και ποιος είναι το λαμόγιο. Όλοι το συζητάμε, όλοι είναι σαν να είναι θέσφατο, αλλά κανείς δεν παίρνει την ευθύνη, γιατί πού να αποδείξει ότι ο άλλος έχει καταχραστεί, λοιπόν, ή έχει κάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Ακούστε κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία του συνεργάτη μου, αλλά δεν τους άφησα ποτέ να με προστατεύουν έτσι. Λοιπόν, επέλεξα μία άλλη οδό, η οποία είναι πολύ δύσκολη και είναι γεμάτο αγωγές και μηνύσεις, τόσο που με έχουν βαρεθεί και οι φίλοι μου δικηγόροι. Αύριο θα πάμε να βρούμε μαζί τον εφοπλιστή. Νέιου! Καμία αντίρρηση. Του πούμε έτσι, κύριε Ανεπρόκοπε, καμιά δουλειά με αυτά εδώ. Μα να μην έχει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα ντοκουμέντο, ένα χαρτί, και εγώ δεν το έχω, έτσι. Εγώ πήγα όπως πήγα. Πάμε να το ψάξουμε, να δούμε ποιος καγκελώνει την παραλία. Όλοι, όπως πήγανε όλοι οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης, και επειδή, αν θέλετε, έχω μία ευαισθησία και επειδή ασχολούμαι πολλά πολλά χρόνια με τα κοινά, γι' αυτό ακριβώς βγήκα να σας πω δύο πράγματα παραπάνω. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη, έχουμε μία πορεία όλο το πάνελ πριν κλείσει. Είπατε πολλές δεκαετίες. Πόσες δεκαετίες είστε? Να σας πω, πρωτοεκλέχτηκα το 82. Καλά, 32. Πόσο χρονών είστε, με συγχωρείτε που ρωτάω. 68, 68 ήσουν. Δεν σας φαινόταν από τη φωνή? Ναι. Ψάχνετε για γαμπρό τίποτα? Όχι, αλλά τώρα δεν συγχωρείτε. Όχι, αλλά τέτοιο συνοικέσιο είναι αέριο, δεν το έχω ξαναδεί. Ένας άνθρωπος που να είναι δημοτικός σύμβουλος τόσα χρόνια, δηλαδή, εντάξει, μπράβο. Υποψήφιος δήμαρχος με αντίπαλο τον Καστιδόκοστα, κάπως εδώ Κιχώτης βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, κύριε υποψήφιε δήμαρχε, την ενασχόλησή μου με τα κοινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα τη δουλειά μου και δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν ήμουν ποτέ επαγγελματίας πολιτικός, μπράβο, και δεν ήμουν ο σφιοκάμπτης ποτέ. Κάτι που το βλέπω σε καθημερινή. Και να μην γίνεται ποτέ ο σφιοκάμπτης. Σας χαιρετώ, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε. Θα πάμε να τους βρούμε εμείς αυτούς. Διάλειμμα και επιστρέφω με τα παραπονά σας και τα σχόλιά σας εδώ. Έχουμε τώρα και γράφετε εσείς. Στη νέα λεωφόρο Σπάτων, ο σύντροφός μου έχασε το πόδι του από ακάλυπτα φρεάτια και ακροτηριάστηκε. Η κυρία εδώ, είδατε, έχουμε χειρότερα. Στη διασταύρωση δρομικών γραμμών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου υπάρχουν επικίνδυνα σημεία για τέτοιου είδους ατυχήματα. Στην περιοχή του Οροπού έχασα τον άντρα μου, ο οποίος δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι, πέφτοντας σε ένα ακάλυπτο πηγάδι. Αυτά είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, καθημερινότητα για τους Έλληνες, διότι η ζωή δεν έχει καμία αξία. Χώρα ευρωπαϊκή, θέλουμε και τουρισμό, καταλάβατε. Και προσέξτε, είναι και η μεγαλύτερη πηγή εσόδων και ο τομέας που θα αναπτυχθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Με παγίδες, με τρύπες, έτσι δεν είναι, φαντάζεστε τώρα. Να φεύγουν αυτά τα δημοσιεύματα προς τα έξω. Εντάξει, δεν έχουμε. Γιατί να στενοχωριούνται οι Τούρκοι, ας πούμε. Αλλά και όλοι από εδώ μεριά, γιατί εκεί κινδυνεύεται. Στη
Και πρέπει να εφαρμοστεί και ο νόμος, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και αυτό το παιδί δεν έχει πάρει χρήματα για 4 χρόνια που είναι σε αυτήν την κατάσταση. Μπορείτε να φανταστείτε ότι πιο ψηλά είναι το θέμα. Στην Πάρο και είχε γίνει ένα ατύχημα και έκλαιγαν οι άνθρωποι γιατί δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας αντί για νοσοκομείο. Στην Πάρο, στις Κυκλάδες, στα πιο τουριστικά νησιά, στα μεγαλύτερα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι παθαίνουν στη Σάμο ή στην Ικαρία ατύχημα στη Μυτιλίνη και τρέχουν να βρουν νοσοκομείο και γιατρό απέναντι στην Τουρκία. Και στη Ρόδο που είχα πάει. Το φαντάζεστε αυτό. Το φαντάζεστε αυτό ότι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα. Και έχουν μούτρα να μιλάνε για τους Τούρκους και για τους Βούλγαρους και για τους Σκοπιανούς και διάφορα τις θέσεις αρλούμπες. Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι στα Σκόπια πηγαίνουν, οι άνθρωποι, οι Μακεδόνες μας πηγαίνουν στα Σκόπια για να βρουν οδοντίατρο, γιατί στοιχίζει φθηνότερα και γιατί δεν τους κλέβουν. Και παίρνουν και τα τρόφιμα από εκεί που είναι στο εντρίτον της τιμής από τις ίδιες πολυεθνικές. Είπες κάτι αυτό πριν. Αυτό φταίει η Ελλάδα βέβαια, γιατί ναι. Όταν εμείς έχουμε τη φορολογία που έχουμε σε σχέση με τα κράτη αυτά, δεν μπορεί ο Έλληνας να έχει τις τιμές που έχουν αυτοί. Και είναι λογικό άλλωστε. Είναι η φορολογία από τα πρώτα... είναι και τα καρτέλ. Και τα καρτέλ. Και τα καρτέλ. Είναι... Και όλα αυτά. Δηλαδή, αν δεν μειώσουμε τη φορολογία μας, αν δεν μειώσουμε το ΦΠΑ, αν δεν διευκολύνουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους με αφορολόγητο πετρέλαιο, αν γενικά δηλαδή δεν ληφθεί με έρημο έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ρευστότητα, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο Έλληνας και πώς θα πέσουν και τιμές. Δεν γίνεται. Η νοοτροπία είναι το νούμερο ένα. Υπάρχουν πράγματα κατανόητα εξαιτίας ενός υδροκέφαλου πολιτικού συστήματος. Φανταστείτε να σηκωνόταν η Τουρκία και να έλεγε η Κωνσταντινούπολη και η γύρω περιοχή θα λέγεται Ελλάδα. Τι θα τους λέγαμε εμείς? Όχι, δεν θα λέγεται. Δεν θα λέγεται Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μόνο εδώ. Όχι, θα το έλεγε κανένας από αυτούς τους επαγγελματίες εθνικιστές. Εμένα δεν μ' αρέσει ο όρος Μακεδονία για τα Σκόπια. Αλλά εγώ καμάρωνα που θέλανε να λέγονται Μακεδόνες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ταυτότητα. Και φοβούμενοι μη χυμίξουν οι Αλβανοί. Δεν είχαν τέτοια ταυτότητα που αναζητούσαν μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τη δική μας ταυτότητα. Ήξεραν ότι στην πλειοψηφία τους ήταν σλαβικής καταγωγής. Είναι βουλγαρόφωνοι. Ήξεραν. Ήταν Βούλγαροι. Γνώριζαν πολύ καλά όμως ότι. Να μην απορροφηθούν από την Βουλγαρία. Γνώριζαν πολύ καλά ότι κινδύνευαν ανα πάσα στιγμή από το αλβανόφωνο στοιχείο και από τους υπόλοιπους και από τους Βούλγαρους. Προσπάθησαν λοιπόν να αποκτήσουν μια ταυτότητα. Και αντί να τους βολέψουμε τότε που θέλησαν να πάρουν τον όρο Μακεδονία με άλλα προσωνύμια μπροστά, τα οποία δεν θα μας ενοχλούσαν καθόλου σήμερα για τα επιδιώκουμε. Δεν τότε θα μας ενοχλούσαν εμείς... σήμερα και αύριο εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν θα Τούρκοι... είχε κάποια επεκτατική βλέψη από τη μεριά τους. Συγγνώμη, είχαν στην ιδεολογία τους... Από τους Σκοπιανούς, να επιτεθούν τα Σκόπια στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε... Κύριε φίλε, σας παρακαλώ, εμείς που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους, τους Γερμανούς και δεν ξέρω άλλους ποιους, φοβόμασταν μια χούφτα ανθρώπους από τα Σκόπια. Εάν είμαστε παραχωρητικοί σε όλα αυτά, τότε δεν είναι. Δεν και, και οι Τούρκοι θα κάνουν αυτά που είναι να κάνουν και τα Σκόπια και οι Αλβανοί με το όνειρο της Μεγάλης Αλβανίας. Δεν μπορούμε να λέμε δεν μας ενδιαφέρει το όνομα της Μακεδονίας. Με συγχωρείτε πολύ. Είμαι Μακεδόνισσα και αυτό το θέμα είμαι είναι. Είμαι και εγώ Μακεδόνας όλος τυχαίος και από δίκλο στο χωριό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό. Ακούτε τι σας λέω τώρα, αφήστε αυτά τα επαγγελματικά κόλπα. Δεν είναι επαγγελματικά κόλπα. Η μητέρα μου είναι από τους Φρομάχους Αριδαίας. Μπάχοβο, Γκολέ Μαγκλάβαλεν, χοντροκέφαλος, θα μιλάω κιόλα. Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να έχουν τον όρο Μακεδονία? Γιατί μην μας πάρουν τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο, ότι δεν είναι δικοί μας? Είναι δυνατόν να λέτε, να επιμένετε ακόμα όλος ο κόσμος να τους λέει Μακεδονία? Ακούστε τώρα τι πάθανε. Και αυτό που και εμείς όταν τότε μπορούσαμε να τους πούμε Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία της Ιουγκοσλαβίας, Μακεδονία των Σκοπίων. Μακεδονία τότε, να υπάρχει, κύριε τότε δεν το γουστάραμε, τώρα όμως το επιδιώκουμε. Δεν κακώς επιδιώκουμε. Μα είναι σφάλμα, είναι σφάλμα να υπάρχει όρος Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Η Μακεδονία είναι αδιαπραγμάτευτα δική μας, λόγω της ιστορίας μας. Ναι, αυτό και το λέμε εμείς. Αυτοί όμως, το γιατί ανησυχείτε τόσο λένε πολύ. Άλλα πράγματα. Γιατί κύριε Τριανταφυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε να σας βοηθήσω. Δεν πάτε καθόλου καλά. Θα σας βοηθήσω. Δεν πάτε καθόλου καλά. Θα σας βοηθήσω. Δηλαδή, άμα σκόνταν η Τουρκία και έλεγε ότι η Κωνσταντινούπολη θα λέγεται. Την Κωνσταντινούπολη. Θράκη. Θράκη τη λένε. Εμείς θα αντιδρούσαμε. Ανατολική Θράκη τη λένε. Η περιοχή όλη από τον Εύρο είναι Ανατολική Θράκη. Αλλά εμείς γιατί το δεχόμαστε? Γιατί οι Τούρκοι δεν λένε ότι υπάρχει ανατολικό θρακικό έθνος.
Οι Σκοπιανοί όμως λένε Μακεδονία και σου λένε υπάρχει μακεδονικό έθνος. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και έχουν επεκτατικές βλέψεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημά μας. Εσείς αισθάνεστε ότι εμείς κινδυνεύουμε από τους Σκοπιανούς. Είναι όχημα οι Σκοπιανοί. Να το βάλω στα πόδια. Δεν είναι οι Σκοπιανοί. Από ποιο είναι όχημα. Από ποιο είναι όχημα. Από μια ταυτότητα που δεν είχαν εθνική ταυτότητα να ζητούν οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εσείς επειδή το γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζετε ότι υπήρχε πρόταση του Μιλόσεβιτς να γίνουν ομόσπονδο κράτος της Ελλάδας με δύο σημαίες, Σκοπιανή και Ελληνική, ναι ή όχι. Υπήρχε πρόταση στη Επίμεσοντάκη. Πήγαμε και το καρφώσαμε εμείς τον γκολ και διαλύθηκε νωρίτερα η Ιουγκοσλαβία και δεν έγινε αυτό. Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μεγαλύτερη και δεν θα υπήρχαν αυτές οι μικρόψυχες απόψεις και οι ηλίθιες απόψεις που τη θέλουν την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Εντάξει, άμα πάμε μέχρι η Ελλάδα για μας άρχιζε από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια. Ναι, ου. Φυσικά. Από την Ιωνία μέχρι κάτω. Τώρα θα κοιτάξτε που την κατάντησαν αυτή την Ελλάδα. Και λόγω της αδιαφορίας όμως θα σας σε αυτό το θέμα. Απλά θα σας πω και κάτι άλλο. Οι Σκοπιανοί παίρνουν και από τους Βούλγαρους τη μεσαιωνική τους ταυτότητα. Λένε ότι ο Βουλγαροκτόνος. Εγώ ξέρω τι ανοησίες λένε. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτό το θέμα. Αν πάτε και ταξιδέψετε στα σύνορα, ένθεν κακήθεν, υπάρχουν διάφοροι ανόητοι που πιστεύουν ότι θα δημιουργηθεί το μεγάλο μακεδονικό κράτος και διάφορες αρλούμπες τέτοιες. Πρόκειται για ανοησίες πρώτης γραμμής, οι οποίες ούτε ισχύουν, ούτε θα ισχύσουν ποτέ. Μπορεί κανείς να αλλάξει την ιστορία για τον Αλέξανδρο να πούνε ότι μίλαγε Σκοπιανά, σλαβικό φίλο, όπως είπε πολύ σωστά η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για σλαβικό φίλο που ξέρουν ότι δεν έχουν ούτε γονιδιακή συγγένεια μαζί ναι, μας, το ξέρουμε, αλλά γεμοφέ, τα θέματα δεν τα κρίνουμε έτσι. Δεν το είμαστε ο το θέμα είναι τι περνάει προς τα έξω, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Το θέμα είναι τι περνάει προς τα έξω και αυτοί έχουν καταφέρει κύριε να παραπείσουν. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρέπει να σας πω ότι με τα μυαλά που κουβαλάτε, όλη η Ευρώπη και η Αμερική τους λέει Μακεδονία και εμάς δεν μας λέει. Ποιος φταίει για αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Εσείς με την πολιτική του Παπαδεμελή. Εσείς, ποιος φταίει εγώ? Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε. Εμείς δεν φταίμε, συγχωρείτε πολύ. Η ενδοτικότητα φταίει που τους αφήνουμε να λένε ό,τι θέλουν. Και δεν προασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό φταίει. Και δεν είναι μόνο τα Σκόπια, είναι και η Τουρκία με τη Θράκη και όλα τα ζητήματα που δημιουργούνται εκεί. Είναι και η Αλβανία με τη μεγάλη Αλβανία και τα όνειρά της. Είναι όλοι αυτοί που έχουν επεκτατικές βλέψεις και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Μα δεν πρέπει να τη δούμε σε αυτά. Εννοείται ότι όλοι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να. Ήταν ζητήματα με την Κύπρο. Θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι γι' αυτά. Μωρέ, πάτε καλά. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει περιοχή που λέγεται Αθήνα. Πάμε να του πυροβολήσουμε για αυτού. Γιατί έβγαλαν την πόλη αυτή. Δεν έχει σχέση το ένα με τον ίδιο νόημα. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Αυτού που θέλουν να λέγονται Μακεδόνε. Μα οι άνθρωποι αυτοί έχουν επεκτατικές βλέψεις. Βρέ, ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο πρόδωσε την Ελλάδα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κυνηγούσαν εσύ. Εγώ ανήκω στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Ανήκες κάποτε. Δεν ανήκα, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ ήμουν πάντα ανεξάρτητη και συνεχίζω να είμαι ανεξάρτητη. Α, δεν το ήξερα ότι γεννήθηκες ανεξάρτητη. Νόμιζα ότι προέρχεσαι επειδή σου ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Ήμουν πάντα πολιτικοποιημένη, αλλά δεν ήμουν ποτέ κομματικοποιημένη. Σας παρακαλώ. Τους πομάκους μας. Μη με βαπτίζετε. Τους πομάκους που δεν έχουν καμία συγγένεια με την τουρκική ρίζα και φυλή, τους κάναμε τουρκόφωνους. Τους εγκληματίσαμε. Πήγα τότε γιατί, και έβγαλα τις μπάρες, αν θυμάστε πολύ καλά. Το τουρκικό προξενείο κάνει δουλειά. Πήγα και με πέντε εκπομπές έπεσαν οι μπάρες επί Υπουργεία Αρσένη, διότι αποτελούσαν ντροπή, διότι οι άνθρωποι έπρεπε να πας να τους επισκεφτείς ελληνικό έδαφος με μπάρες. Οι άνθρωποι πέφτουν τα παράθυρα από τα σπίτια και έπρεπε να ζητήσουν άδεια για να βάλουν παράθυρο στο σπίτι. Τους κάναμε ξένους, τους κάναμε εχθρούς και ήταν Ελληνάρες εκεί μέσα και τους διώξαμε. Αυτοί είναι Ελληνάρες. Που ακόμα πιστεύουν σε εμάς. Ναι. Όχι εσείς που τους κυνηγήσατε. Ποιος τους κυνηγήσε, εμείς. Αυτή η ανεξάρτητη παράταξη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κυνηγήσαν τους πομάκους. Μα τι λέτε τώρα. Εμείς έχουμε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο πομάκο στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και εμείς τους κυνηγήσαμε. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά οι μπάρες δεν έπεφταν στα πομακοχώρια. Μιλάτε για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Αυτό ήταν θέμα του ΝΑΤΟ. Δεν προτιμούσε, κοιτάζαμε προς βορρά. Και προτιμούσαμε, κοιτάζαμε προσφορά και προτιμούσαμε να τους κάνουμε Τούρκους, όπως το είπατε ακριβώς, από το να τους αφήσουμε, υποτίθεται βορρά. Ναι, αλλά το θέμα της παραχάραξης ιστορίας δεν είναι θέμα του ΝΑΤΟ, είναι θέμα δικό μας να το κρατήσουμε. Σαφέστατα. Ντρέπομαι ως Έλληνας να ακούω ότι κινδυνεύουμε από τους Σκοπιανούς. Δεν είπα ότι κινδυνεύουμε. Αυτό που είπαμε είναι πρώτο και κύριο. 10 εκατομμύρια άνθρωποι, 11 να φοβούνται. Ότι θα τους καταλάβει μια φούχτα ανθρώπων οι οποίοι τρέμουν με την ιδέα ότι θα τους κυνηγήσουν οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί. Σε 10 χρόνια δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Ξεκινάνε με το όνομα και συνεχίζουν. Δεύτερον, είμαι ο μόνος που ξέρω. Σε 10 χρόνια ξέρω και μετά από 1000.
Ο εαυτός μας ο κακός είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός. Σύμφωνοι. Μας. Σύμφωνοι. Μας φταίνε. Μας φταίνε οι Ρώσοι, μας φταίνε οι Αμερικάνοι, μας φταίνε οι Βούλγαροι, μας φταίνε οι Σκοπιανοί, φταίνε οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για την δυστυχία. Τα τρία πρώτα κόμματα λέγονταν γαλλικό, αγγλικό και ρώσικο. Το κεφάλι μας φταίει από τότε που γίναμε ανεξάρτητοι. Τότε γνωρίζετε κι εσείς ποιος είναι σε 10 χρόνια ο εχθρός μας. Διάλειμμα και επιστρέφω. Όχι διάλειμμα. Δεν θέλετε άλλο διάλειμμα? Α, δεν έχει φράγκα τώρα, πρέπει να φύγουμε, να την κάνουμε. Τελειώσαμε δηλαδή. Τότε σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Είμαστε καλά. Και έτσι, αυτή την πλευρά τη χάρηκα πολύ αυτή την είμαστε πλευρά. Είμαστε πιο ήσυχοι από εδώ. Πείτε από μας. Εκεί φωνάζανε πολύ. Όχι. Για μένα ήσασταν πολύ αληθινοί. Είμαστε καλά. Όλοι, πραγματικά όλη αυτή η πλευρά. Ακόμα και εσείς. Υπενήσεις σε κάτι και στην απόφαση. Η πλευρά εκδεξιών, δηλαδή τι είναι. Είμαστε νέοι στην πολιτική. Η πλευρά εκδεξιών. Εμείς δεν μιλήσαμε καθόλου, κύριε Δαδελόπουλε. Με την εκπληκτική σας ατάκα, εγώ είμαι εξαρτημένος. Ναι, αυτό ήταν όσο ομολογούμε κι εμείς. Πραγματικά υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Και τελικά να σας πω κάτι. Επειδή ο κόσμος είναι γεμάτος επικριτές και σταυρωτές, ας είμαστε λίγο να ενθαρρύνουμε και να δίνουμε κουράγιο στον κόσμο. Πού θα πάμε αλλού? Αυτό θέλω να πω εγώ. Τίποτα άλλο. Στους νέους ανθρώπους θα δώσουμε ευκαιρίες. Εσείς που προέρχεστε από την Εθνικόφρονα Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα τι αισθάνεστε? Αισθάνεστε ότι υπάρχουν παρατάξεις και κόμματα που σας εκπροσωπούν ή μόνο άνθρωποι? Ιδέες και σκέψεις και πρακτικές. Ανεξάρτητοι καθαροί άνθρωποι. Τίποτα. Δεν υπάρχουν όμως. Τον τίτλο τον έχουν κλέψει όλοι. Σήμερα όποιον ρωτήσει, ανεξάρτητος δηλώνει. Καλά, ας δηλώνουν ό,τι θέλουν. Ο κόσμος να ψηφίσει τους καθαρούς. Είναι στην καρδιά και στην ψυχή. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο σύνθημα. Ακόμα και μέσα σε ένα κόμμα μπορείς να είσαι καθαρός και οφείλει ο κόσμος να τους ξεχωρίζει. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, είμαστε σε μια κατάσταση κοινωνική, εθνική, η οποία είναι σε νευρασμό. Θα πρέπει όλοι να επιδείξουμε ψυχραιμία μέχρι να ανασυσταθεί ολόκληρος ο πολιτικός χώρος, να υπάρξουν νέοι σχηματισμοί, να μπορέσουμε κι εμείς οι νέοι άνθρωποι να βρούμε την πολιτική μας στέγη. Αυτό έχω εγώ να πω ως εκπρόσωπος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος από το Δήμο Ηλίου. Μη βιάζεστε να μας βάλετε ταμπέλες, αφήστε μας να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να προσφέρουμε και αφήστε το Δήμο και να μπορέσει να συγκροτήσει την κοινωνική συνοχή. Γιατί και να μπορέσουμε να. Κρατάω εγώ, δηλαδή, για μου λέτε αφήστε. Αφήστε μας, λέω, εσείς οι παλαιότεροι, οι οποίοι ήσασταν. Προσωπικά δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Στους γονείς μας. Εκλάμβανα ως προσβολή. Στους γονείς μας, εγώ αναφέρομαι λοιπόν. Δεν χρειαζόμαστε πολιτική στέγη. Στους Δήμους είμαστε για τους δημότες, είμαστε για την καθημερινότητα. Για τα έργα που πρέπει να γίνουν για τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν κάθε μέρα το πρόβλημά τους. Και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι οι Δήμοι κάποτε, να μην γίνουν έτσι με το χέρι. Μπορεί να γίνουν όταν δεν ασχολούνται πολιτικά και κομματικά άτομα που ελέγχονται. Τα χρήματα και όλα αυτά είναι άχρηστα κατά την άποψή μου. Εγώ βρέθηκα σε ένα συνδυασμό όντας ένας πολίτης που 20 χρόνια ασχολούμαι με τα κοινά στην περιοχή, αλλά δεν είχα στεγαστεί ποτέ ούτε σε κόμμα ούτε σε συνδυασμό. Βρήκα έναν υποψήφιο δήμαρχο 32 ετών και ένα άλλο παλικάρι που βοηθάει με την έννοια φτιάχνει τα σχολεία, έχει οργανώσει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ποιος είναι αυτός, πείτε τον. Εκπροσωπώ τη Νέα Πνοή για το Διόνυσο. Ο υποψήφιος δήμαρχός μας είναι ο Παναγιώτης Μπιτάκος. Είναι 32 χρονών, έτσι. Ξαναπείτε το όνομά του καθαρά. Παναγιώτης Μπιτάκος. Αυτά είναι τα κόλπα τα επικοινωνιακά. Νέα Πνοή για το Διόνυσο. Λοιπόν, πίσω από αυτό όμως μπορεί να χτιστεί μια κατάσταση. Έχουν μαζευτεί νέοι άνθρωποι. Στην άνοιξη, στην οποία κατεβαίνω εγώ υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, έχουμε έναν κύριο που είναι 65, μία κυρία που είναι 50. Οι υπόλοιποι είναι από 45 και κάτω. Ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει και αυτά που λέγαμε πριν, να αναδεικνύει τα προβλήματα και κάποια πράγματα τα φτιάχνει και η κοινωνία των πολιτών. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος μπορεί να μην το φτιάξει. Πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο κόσμος και να αναδεικνύει τα προβλήματα και ενίοτε να τα λύνει. Κυρία Αρβανιτίδη, τη συμπάθειά μου στο γιο σας. Δεν σημαίνει ότι το 60 και πάνω είναι όλοι, δεν είναι κάποιοι. Όχι, αλλά υπάρχουν 60 άριδες που είναι το μυαλό τους 100 χρόνια μπροστά και 25 άριδες ή 30 άριδες. Όχι, αλλά βοηθάει σε μια. Δεν μπορεί να είναι επαγγελματίες πολιτικής. Καινοτομία. Τίποτα, να μην είναι επαγγελματίες πολιτικής. Αυτό τα λέει όλοι. Για να μάθουν να κλείνουν τις τρύπες. Ας αρχίσουμε, από τις τρύπες και φτάσουμε μετά στα μεγαλύτερα. Και όχι, οι τρύπες δεν έχουν γένεια και φωτογραφίες, γι' αυτό δεν τις κλείνουν. Κυρία Νικολοπούλου. Πάνε εκεί που υπάρχουν φώτα δημοσιότητα. Είμαστε για ντροπή, είμαστε. Να σου πω, πώς σας φαίνεται πως σύζυγος εξελίσσεται σε τηλεοπτικό στάρ? Από αυτόν όλα τα περιμένω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μετά από 19 χρόνια.
Τι ωραία ατάκα. Το σκίσατε τώρα. Θα την πάρω να την πέσει. Ναι, ναι. Γιατί, με την Καλία. Τώρα από αυτόν όλα να περιμένεις. Είναι πολύ εργατικός, ξέρει πολύ καλά τα θέματα, το ξέρετε και από τη συμμετοχή του στις εκπομπές σας και όταν ξέρεις καλά θέματα βεβαίως μπορείς... Εγώ πάντως θα κρατήσω για βίντεο από αυτόν όλα να τα περιμένετε, αυτό θα παίζω. Εντάξει, τα άλλα θα τα κόψω. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ καλά τα άλλα. Πετυχημένη ατάκα. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ούτε αυτόν δεν θα με ψηφίσει από αυτό το κάνατε. Δεν μίλησε καθόλου. Πρέπει να πει μια ατάκα. Κάτι τελευταίο. Είναι ο νεότερος της παρέας. Να σου πω για το χέρι. Έρχεται όμως συχνά στις εκπομπές. Κάτι τελευταίο. Εγώ να... Λοιπόν, είπαμε ότι... Εντάξει, να σου πω ότι τα κόμματα νομίζω δεν έχουν θέση τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας, έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε και εμείς οι οποίοι ανήκαμε σε κάποιο χώρο. Έχουμε δικαίωμα και εμείς να συμμετέχουμε. Λοιπόν, εγώ θα είμαι υποψήφιος με την παράταξη του κ. Σαράντη, γιατί υπάρχουν τρία όπλα, στο Αγίος Αναργύριος και στο Καματερό, σε μια πόλη καλλικρατική, με πολλά προβλήματα, αλλά η εμπειρία, η γνώση, η ανανέωση είναι τα όπλα μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Και πού ανοίγες πριν για το είπες έτσι απολογητικά? Όχι, να σας πω κάτι. Άκουσα εγώ που είπατε στη συνάδελφο την Αδριάννα για το Πασόκ. Το 50% της χώρας ήταν στο Πασόκ. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει να συμπορευτούμε με τα δεδομένα και με τις συγκυρίες του σήμερα. Ήσταν και εσείς στο Πασόκ? Ήμουνα στην νεολαία του Πασόκ. Τώρα? Τώρα είμαι ανεξάρτητος, ασχολούμαι με την πόλη μου. Γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό, ανεξάρτητο και αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο. Στο Πασόκ γιατί δεν είστε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν συμφωνώ με κάποια μέτρα τα οποία πάρθηκαν και με το μνημόνιο το οποίο μας έφερε ως εδώ. Η ιδεολογία του Πασόκ έφυγε από εμάς. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το 50% της χώρας ήταν σε αυτό το κόμμα. Εάν βλέπει την εκπομπή, ο Βενιζέλος περιμένει να ακούσει. Και τι πρέπει να κάνω, ρε φίλε, για να με ξαναψηφίσεις? Τι πρέπει να γίνει? Να ξανααγγίξουν τον πολίτη. Να ξαναγγίξουν τον πολίτη. Ότι θα γίνει αυτό, όχι μόνο για τον κύριο Βενιζέλο, για όλους πολιτικούς. Γιατί εσείς δεν έχετε για τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει διάρκεια θητείας. Σε λίγο θα έχετε λιγότερα. Εγώ, ξέρετε ποια είναι η ελπίδα που έχω εγώ, έτσι όπως ακούω και συμμετέχω και σε συζητήσεις. Και μερικές φορές μου έρχεται και εμένα να σπάσω την τηλεόραση αν ήμουν από απ' έξω. Πραγματικά. Ότι θέλω οι νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να συχαίνονται τους πολιτικούς και την πολιτική. Αυτό μετρώει, τίποτα άλλο. Αλλά εκεί θα πρέπει πρώτα πραγματικά να αλλάξουν την πολιτική και να συμβεί αυτό. Γιατί αν δεν αλλάξουν. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό που οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ υγιές και ευχάριστο την πολιτική, γιατί ευθύνονται και συχαίνονται την πολιτική. Καλημέρα σας. Δευτέρα μαζί πάλι.